και το περιβάλλον. Τη συζήτηση σήμερα θα συντονίζουμε εγώ, Κυριακή Τσιαντού, είμαι γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και μέλος της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και ο Παύλος Χατιλάρη, που είναι αναπληρωτής συντονιστής της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ομιλητές που δέχτηκαν να παρευρεθούν σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη μας τιμή και ευχαριστούμε που αφαιρώνετε το χρόνο σας να τοποθετηθείτε. Και όλους βέβαια όσους παρακολουθούν. Παύλο, λόγο σε σένα. Καλημέρα και από μένα. Εγώ ονομάζομαι Χατιλάρης Παύλος. Είμαι ο αναπληρωτής συντονιστής της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων που βρίσκεστε σήμερα στην διαδικτυακή ημερίδα μας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ας ξεκινήσουμε, αν είναι κατευθείαν, με τον κύριο Δελιγιάννη, που θα χαιρετήσει την εκδήλωση, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων. Κύριε Δελιγιάννη, σας ακούμε. Ένα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένα καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλους τους συμμετέχοντες, με ανθρώπους που συνεργαζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλές δράσεις. Είναι ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι ότι το είδα στην αρχή με έκπληξη, ότι βάζετε μαζί τον αθλητισμό και την εκπαίδευση, το κομμάτι της παιδείας. Στην πραγματικότητα όμως έχετε πάρα πολύ δίκιο, γιατί η κρίση αυτή που περνάμε, η υγειονομική κρίση, είναι μια κρίση που δεν έχει να κάνει μόνο με την υγεία. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός αντιλαμβανόμαστε ότι πέρα από το ότι αναδεικνύεται μια κοινωνική κρίση ή μια οικονομική κρίση, είναι τελικά πάνω απ' όλα μια πολιτισμική κρίση. Οι κρίσεις, λένε, αλλάζουν τις πόλεις, αλλάζουν τις κοινωνίες, οι οποίες για να επιβιώσουν πρέπει να προσαρμοστούν. Και είναι αλήθεια από τη στιγμή που βάζετε το κομμάτι της παιδείας, ότι για πολλά χρόνια είχαμε εκπαιδευτεί όλοι μας με μία λογική ότι μπορούμε να πορευόμαστε με όρους ιδιώτευσης και με εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία κατήφθηναν μια αντίστοιχη προσέγγιση, το οποίο βέβαια φαινόταν και στον αθλητισμό αλλά και σε άλλους τομείς της καθημερινότητας. Και ήρθε μια υγειονομική κρίση, μια πανδημία, όλα αυτά να τα ανατρέψει, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι η επιβίωση του καθενός μας εξαρτάται από τη συμπεριφορά και από τη λειτουργία του διπλανού μας. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς αυτή η πανδημία αλλάζει τις πόλεις, το πώς χρειάζονται ανθεκτικότερα εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία έχουν πλέον άλλους προσανατολισμούς και που εκπαιδεύουν όχι απλά καλούς επιστήμονες, καλούς μηχανικούς, καλούς καθηγητές, καλούς δικηγόρους, καλούς γιατρούς, αλλά πάνω απ' όλα πώς εκπαιδεύουν ενεργούς πολίτες. Γιατί οι ενεργοί πολίτες μπορούν στο πλαίσιο μιας πόλης, μιας τοπικής κοινωνίας, να συνεργάζονται, να αντιλαμβάνονται ότι σε μια τοπική κοινωνία δεν μπορούμε να ζούμε εμείς καλά και κάποιοι άλλοι να καταστρέφονται, και ότι αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό το συντομότερο δυνατό, θα υπάρχουν συγκρούσεις, θα μιλάμε για πόλεις που γίνονται πεδία μάχης και για ανθρώπους που απλά δεν θα επιβιώνουν. Με αυτή την έννοια, εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο που εκπαιδεύονται οι πολίτες μιας πόλης, για τον τρόπο που οι πόλεις αλλάζουν και προσαρμόζονται, στον τρόπο που αντιμετωπίζουν το δημόσιο χώρο, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη συμβίωση των ανθρώπων, στον τρόπο που διαμορφώνουν τα καθημερινά τους γεγονότα, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν στη συγκεκριμένη περίπτωση και το εκπαιδευτικό του σύστημα, αλλά και κομμάτια πολύ σημαντικά της καθημερινότητας, όπως ο αθλητισμός. Νομίζω ότι είναι ένας διάλογος που τώρα γίνεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει, το πόσες αλλαγές φέρνει όλο αυτό.
Κάποιοι θεωρούν ότι όπως το στην συζήτηση που άνοιξε με τους εκπαιδευτικούς, ότι απλά είναι θέμα οι εκπαιδευτικοί να κάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθαίνοντας κάποιες πλατφόρμες και πώς θα χτυπάνε κάποια κουμπιά. Και αν τελικά αντιμετωπιστεί αυτό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικά συστήματα. Βλέπω και τον κύριο Κοτούλα εδώ, που έχει την ευθύνη από την πλευρά του ΠΕΚΕΣ, που εκπαιδεύουν τους μαθητές μας, τους πολίτες αυτής της χώρας, το πώς πραγματικά μπορούν να οραματίζονται ένα κοινό μέλλον για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Γιατί διαφορετικά, σε καμία περίπτωση, οι πόλεις δεν θα μπορούν να επιβιώσουν. Ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Καλή συνέχεια. Και πραγματικά θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά ότι αυτό το Δημοκρατικό Νεολαίας είναι στην ουσία ένα παράθυρο, ένα παράθυρο ελπίδας για μια ακόμα καλύτερη πόλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελιγιάννη. Καλημέρα σας. Ακούγομαι. Καλημέρα, μια χαρά. Okay. Γεια σου, Γιάννη. Κύριε Δελιγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Αλεξούλη που θα είναι ο μιλητής μας στη συνέχεια. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αναστασίου Μιχάλη, που είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων. Κύριε Αναστασίου, έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στα παιδιά. Δεν υπάρχει πιο όμορφη εικόνα από την εικόνα να βλέπουμε νέες και νέους της πόλης που να θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εγώ και να πω και δύο κουβέντες σχετικά με το θέμα μας, παιδεία και αθλητισμός εν μέσω πανδημίας. Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε λόγω του COVID έφεραν πολλές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Αναγκαστήκαμε να κλείσουμε αθλητικούς χώρους και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο για μας. Το κάναμε όμως για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες της Υγειονομικής Επιτροπής, της ΓΟΓΟΑ, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Έτσι και εμείς, αν εξαιρέσουμε το τένις, που είναι ατομικό άθλημα, σταματήσαμε, κλείσαμε όλα τα ομαδικά αθλήματα, προπονήσεις όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, handball. Δεν γινόταν διαφορετικά. Η παρατεταμένη αυτή αναβολή των αθλητικών δραστηριοτήτων οδήγησε πολλούς συμπολίτες μας να βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους. Αυτό φοβάμαι πως θα έχει αντίκτυπο ειδικά στους νέους. Λοιπόν, εμείς ως Αντιδημαρχία Αθλητισμού Λαρισαίων προχωρήσαμε σε μία σειρά διαδικτυακών προγραμμάτων γυμναστικής και ενημέρωσης των πολιτών μας. Η δράση «Αθλούμε, ενημερώνουμε, ζω», η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά, προστίθεται στην προσπάθεια του Δήμου μας για τη στήριξη των συμπολιτών μας που μένουν στο σπίτι και επιθυμούν να συνεχίσουν να γυμνάζονται. Όλοι μας δίνουμε τη μάχη αυτές τις δύσκολες μέρες και πιο πολύ για να είμαστε σε φόρμα και να μένουμε υγιείς. Λοιπόν, η δράση αυτή χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η μία είναι τηλεγυμνάζομαι. Δημιουργήσαμε δωρεάν τμήματα τηλεγυμναστικής που δίνουν την ευκαιρία στους δημότες μας να συνεχίσουν την άσκηση στο σπίτι τους, στο δικό τους το χώρο. Σκοπός μας είναι η ψυχαγωγία όσων συμμετέχουν σε αυτά με απότερο σκοπό τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, ούτως ώστε όταν επανέλθουμε στην κανονικότητα να είμαστε πιο έτοιμοι. Η τηλεγυμναστική πραγματοποιείται καθημερινά σε ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση με καθηγητές, με έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής
σε 45 λεπτά πρωινά και απογευματινά ολιγομελή τμήματα. Είναι τμήματα ενηλίκων από 18 μέχρι 65 ετών. Τμήματα ΑΜΕΑ επίσης, κατόπιν επικοινωνίας με καθηγητή φυσικής αγωγής που έχει αυτή την ειδικότητα. Η δεύτερη ενότητα είναι ακούω τους ειδικούς. Έχουμε κάνει ένα κύκλο μίνι παρουσιάσεων, προβολή βίντεο είναι, προβολή βίντεο, από ειδικούς της πόλης μας, από γιατρούς, από διατροφολόγους, ψυχολόγους, που δίνουν χρήσιμες συμβουλές σε επίκαιρα θέματα υγείας και άθλησης. Αυτά είχα να σας πω. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στις εργασίες της διαδικτυακής συζήτησης που κάνουμε και είμαστε δίπλα σας και όλοι μαζί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον τόπο, για τη Λάρισα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναστασίου, που βρίσκεστε και σήμερα μαζί μας. Τώρα, ας ξεκινήσουμε με τους ομιλητές μας. Πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Λαλιώτου Ιωάννα, αντιπρίτανης έρευνας και διαβίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κυρία Λαλιώτου, σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Ο λόγος σε εσάς. Γεια σας. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής, που είναι πάρα πολύ σημαντική, και φυσικά για την πρόσκληση που είναι τιμητική να συμμετέχουν. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία και για τις θεματικές που άκουσα ότι έχετε διοργανώσει και με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα πραγματικά να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις εκδηλώσεις και στο σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των φοιτητριών. Ούτως ή άλλως και οι περισσότεροι νέοι και νέες από τη Λάρισα έχουν περάσει κάποια στιγμή από τις αίθουσές μας και από τα θρανία μας και από τη δική μου αίθουσα προσωπικά, αρκετοί από εσάς. Οπότε νομίζω ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους φοιτητές μας, και ας μην είναι τώρα εδώ, να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις και ίσως μπορούμε να επικοινωνήσουμε πάνω σε αυτό, να δούμε πώς μπορούμε να το δημοσιοποιήσουμε. Η πανδημία. Βρισκόμαστε, διάβαζα πρόσφατα ότι κλείνουμε σε λίγες μέρες περίπου έναν χρόνο, νομίζω 10 Μαρτίου σταματήσαμε τη λειτουργία μας πέρσι, όπου έχουμε περάσει σε αυτό τον ιδιότυπο τρόπο διαβίωσης με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και με όλες τις επιπτώσεις που η εφαρμογή αυτών έχει στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και στον χώρο της κοινωνίας, της πολιτικής και του πολιτισμού. Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά για να μην καταχρεστώ τον χρόνο μας και να έχουμε και ώρα για κουβέντα που θα το ήθελα πολύ, θα επικεντρωθώ στα θέματα της παιδείας όπως μου ζητήσατε. Ένα πολύ γρήγορο απολογισμό αυτή της χρονιάς. Τι μάθαμε και πώς μπορούμε αυτό να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Μάθαμε καταρχήν πολλά από τα προβλήματά μας, θεωρώ. Η πανδημία, όπως κάθε μορφή κρίσης, αυτό ως ιστορικός που, όπως ξέρετε, αυτή είναι η ειδικότητά μου, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, οι κρίσεις, κάθε μορφής κρίσης, αναδεικνύουν όχι μόνο τα συγκυριακά προβλήματα, αλλά αναδεικνύουν και τα δομικά προβλήματα των κοινωνιών. Αυτά που υπήρχαν δηλαδή πριν την κρίση, αυτό εννοώ. Στον χώρο της παιδείας, νομίζω ότι η πανδημία και οι συνθήκες στις οποίες ζούμε ανέδειξαν με πάρα πολύ δυναμικό τρόπο μία σειρά προβλημάτων που χαρακτήριζαν την εκπαιδευτική μας διαδικασία και λειτουργία και την προηγούμενη περίοδο. Και εδώ αναφέρομαι σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και του Πανεπιστημίου. Πολύ επιγραμματικά και είμαι σίγουρη ότι ξεχνώ πολύ και οι φίλοι εκπαιδευτικοί εδώ θα συμπληρώσουν πάνω σε αυτό. Καταρχήν ανέδειξε την ψηφιακή ανισότητα και την ψηφιακή φτώχεια στη χώρα μας. Δεν το ξέραμε, το ξέραμε. Νομίζω ότι τώρα αναδείχθηκε με πολύ πιο έντονο τρόπο. Ψηφιακή ανισότητα, δηλαδή τις άνισες συνθήκες και τις δυνατότητες πρόσβασης των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων και των παιδιών, στα ψηφιακά μέσα. Θεωρούσαμε, πιστεύω, ότι είναι μικρότερη αυτή η κοινωνική η ψηφιακή ανισότητα, αναδείχθηκε ως μεγαλύτερη. Μάθαμε, για παράδειγμα, ότι το γεγονός ότι το κάθε παιδί έχει ένα κινητό στο χέρι του και παίζει, δεν σημαίνει ότι έχει πρόσβαση σε είδη τεχνολογίας που μπορούν να εξασφαλίσουν ένα άλλο είδος δραστηριότητας, όπως είναι η εκπαιδευτική δραστηριότητα.
ψηφιακή φτώχεια και ψηφιακή ανισότητα. Ανέδειξε την έλλειψη της εκπαίδευσης όλων μας, ημών των δασκάλων εννοώ, γιατί εγώ βάζω τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία, δασκάλα είμαι κατά κύριο λόγο, την έλλειψη εκπαίδευσης στην χρήση ψηφιακών μέσων. Κληθήκαμε, που επίσης νομίζαμε, ιδιαίτερα οι δικοί μου συνάδελφοι πανεπιστημιακοί, ότι τα παίζουμε στα δάχτυλα. Δεν το παίζουμε στα δάχτυλα. Και όταν λέω τη χρήση εκπαίδευση, την έλλειψη εκπαίδευση σε χρήση ψηφιακών μέσων, δεν εννοώ απλά να ανοίγουμε τον υπολογιστή και να ανοίγουμε μία πλατφόρμα. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Μπορεί να το κάνουν μία σειρά έμβιων όντων, καταρχήν, ούτε καν ανθρώπων. Εννοώ τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε ή να δημιουργούμε ή να χρησιμοποιούμε και το περιεχόμενο της διδασκαλίας μας στη χρήση ψηφιακών μέσων. Δεν το έχουμε αυτό. Το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να σας πω την αλήθεια, είναι και λογικό που δεν το έχουμε. Δεν έχουμε ποτέ εκπαιδευτεί σε αυτό, και η δική μου η γενιά, αλλά και οι νεότερες γενιές εκπαιδευτικών, δεν έχουμε εκπαιδευτεί ποτέ σε αυτό, δεν έχουμε ασκηθεί σε αυτό, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κάνουμε πλέον. Αναδείχθηκε με πολύ έντονο τρόπο αυτό στην περίοδο της πανδημίας. Η υστέρηση των υποδομών μας. Και αυτό αναδείχθηκε με πολύ έντονο τρόπο. Όχι μόνο των ψηφιακών υποδομών μας, και εδώ θέλω να το τονίσω αυτό. Η υστέρηση των ψηφιακών υποδομών μας αναδείχθηκε από την πρώτη μέρα πάρα πολύ έντονα. Νομίζω κανείς σας δεν θα διαφωνήσει σε αυτό. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και δεν είμαστε ακόμα σε θέση να περάσουμε σε μία έστω συνδυαστική διαδικτυακή εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Ανέδειξε όμως η πανδημία και την έλλειψη και την υστέρηση των φυσικών υποδομών μας. Διότι συνειδητοποιήσαμε με πολύ έντονο τρόπο ότι οι υποδομές οι εκπαιδευτικές και στα σχολιά μας και στα πανεπιστήμια αδυνατούν να ανταποκριθούν στην ανάγκη τήρησης ακόμα και των στοιχειωδών κανόνων υγείας και υγειονομικής προφύλαξης. Όχι μόνο για τον COVID, έναν ιό ο οποίος μας έχει ταλαιπωρήσει και ο οποίος έχει την δυνατότητα να μεταδίδεται με τον τρόπο που μεταδίδεται, θεωρώ ακόμα και για πιο ήπιες μορφές υγειονομικής κρίσης. Ανακαλύψαμε ότι τα σχολεία μας είναι ακατάλληλα, ότι οι τάξεις μας είναι πάρα πολύ μικρές, ότι πολλές από αυτές δεν έχουν παράθυρα, ότι οι τάξεις μας στα πανεπιστήμια δεν έχουν τους κατάλληλους εξαιρεσμούς. Με συγχωρείτε αν αναφέρομαι σε βαρετά και απλά προβλήματα, αλλά αυτά ήταν προβλήματα τα οποία αναδείχθηκαν με ιδιαίτερο τρόπο την περίοδο της πανδημίας και πιστεύω θα μας απασχολήσουν και στην επόμενη περίοδο, που είναι η περίοδος της επιστροφής μαθητών και φοιτητών στο φυσικό μας χώρο, που είναι το σχολείο και το πανεπιστήμιο. Υπενθυμίζω ότι μπορεί στην περιφέρειά μας τα σχολεία να είναι ανοιχτά, όμως στην Αττική, για παράδειγμα, όπου διαβεί περίπου ο μισός πληθυσμός μαθητικός της χώρας, τα σχολεία εξακολουθούν και είναι κλειστά. Και θα είναι κλειστά, όπως φαίνεται, για αρκετό καιρό ακόμα. Αυτό δεν συνδέεται μόνο με την υγειονομική κατάσταση, συνδέεται και με την αδυναμία των υποδομών μας να ανταποκριθούν ως όφυλαν σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι στον χώρο της εκπαίδευσης, ένα άλλο πρόβλημα που ανέδειξε είναι το περιεχόμενο και η τροπικότητα, αν θέλετε, της εκπαίδευσης. Πολλοί πιστέψαμε ή πιστέψανε, και κάποιοι επιχειρηματολογούν ακόμα και τώρα υπέρ αυτού, εγώ το θεωρώ πραγματικά ένα γελίο επιχείρημα, ότι το μόνο που πρέπει να κάνει κανείς είναι αυτό που δίδασκε στην τάξη, να το βάλει στην πλατφόρμα και να αρχίσει να το διδάσκει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι είσαστε δάσκαλοι όπως εγώ, ότι αυτό είναι αδιανόητο, δεν γίνεται. Είναι μάλλον μία καρικατούρα μαθήματος. Και ότι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, όπως την ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν είναι συμβατό, αν θέλετε, με τις δυνατότητες, τους περιορισμούς, αλλά και τους μεγάλους ορίζοντες που μας ανοίγει η ψηφιακή τεχνολογία. Χρειαζόμαστε άλλα είδη μάθησης και νομίζω ότι στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτό είναι ακόμα πιο έντονο. Άλλα είδη μάθησης, πιο συμμετοχικά, πιο πολυτροπικά, πιο πολυμεσικά, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τις νέες δυνατότητες. Νομίζω ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να κάνουμε και μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση για το ποιο είναι το περιεχόμενο τελικά των σπουδών και όχι μόνο η φόρμα τους. Πολλά ακόμα προβλήματα ανέδειξε. Ποια είναι τα θετικά τα οποία ανέδειξε η πανδημία στην εκπαίδευση, στην παιδεία? Νομίζω ότι ανέδειξε, και αυτό αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά το σύνολο νομίζω των χωρών που αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα, ότι η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της
είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός πυλώνας ανθεκτικότητας της κοινωνίας σε περιόδους κρίσης. Για ποιο λόγο? Για πολλούς λόγους. Θα αναφέρω δύο μόνο σαν τροφή για σκέψη. Πρώτον, είναι σαφές ότι η εκπαίδευση με τον ένα ή τον άλλον τρόπο αγγίζει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού μιας χώρας. Σχεδόν το σύνολο. Το τι συμβαίνει στην εκπαίδευση, το αν κλείνουν ή ανοίγουν τα σχολεία, το αν λειτουργούν ή όχι τα πανεπιστήμια κτλ. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αγγίζει τις ζωές σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού. Εκπαιδευτικών, οικογενειών, παιδιών. Αυτή, θα μου πείτε, δεν είναι αυτονόητο αυτό? Ξέρετε, πολλές φορές τα αυτονόητα είναι αυτά που δεν συνειδητοποιούμε. Νομίζω ότι αυτή η συνειδητοποίηση του πόσο σημαντικός πυλώνας ανθεκτικότητας είναι η εκπαίδευση έχει αφήσει το αποτύπωμά της ήδη στις πολιτικές πολλών χωρών, κυρίως της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής, αλλά και άλλων χωρών, που αναπροσανατολίζονται σε σχέση με αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι στις περισσότερες χώρες, δυστυχώς όχι στη δική μας ακόμα, ο μεγάλος αγώνας που δίνουν οι κοινωνίες είναι να ξαναλειτουργήσει κανονικά η εκπαίδευση. Να ξανανοίξουν δηλαδή σχολεία και πανεπιστήμια. Δεν είναι τυχαίο ότι στις περισσότερες χώρες, ας πούμε, τα υγειονομικά πρωτόκολλα εμβολιασμού έχουν βάλει σαν πρώτη ομάδα πάρα πολύ ψηλά εμβολιασμών τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σύμπτωμα, μια ένδειξη μάλλον, της συνειδητοποίησης ότι δεν μπορείς να έχεις την κοινωνία να επιστρέφει σε οποιαδήποτε κανονικότητα, εάν δεν λειτουργεί το εκπαιδευτικό της σύστημα. Να σας θυμίσω ότι και στη χώρα μας το εκπαιδευτικό σύστημα έχει πάψει να λειτουργεί, έχει σταματήσει να λειτουργεί σε πάρα πολύ ελάχιστες στιγμές και σε πολύ μικρότερες περιόδους, μόνο σε εμπόλεμες καταστάσεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σε πολύ μικρότερη περίοδο από ό,τι σήμερα. Νομίζω όμως ότι ανέδειξε η πανδημία και ένα άλλο θέμα σχετικά με την εκπαίδευση και τη σημασία της. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει για την επόμενη μέρα, δηλαδή για την περίοδο στην οποία θα μπούμε σε μια προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής κοινωνίας. Ανέδειξε την πάρα πολύ μεγάλη σημασία που έχει το επιστημονικό δυναμικό μιας χώρας σε περιόδους όπου η κοινωνία απειλείται σε ζητήματα επιβίωσης. Το ξέραμε αυτό? Ναι, το ξέραμε ότι οι επιστήμονές μας είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την επιβίωσή μας. Νομίζω ότι το συνειδητοποιήσαμε με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα, όσο πιο έντονα μπορούσαμε, σε αυτή την περίοδο. Μία χώρα χωρίς την αυτάρκειά της στο ερευνητικό της και στο επιστημονικό της δυναμικό, σίγουρα δεν μπορεί να επιβιώσει σε περιόδους κρίσης όπως αυτή. Δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε αν δεν είχαμε επάρκεια γιατρών, για παράδειγμα. Προσέξτε, όχι επάρκεια γιατρών αυτών που είναι στα νοσοκομεία, επάρκεια αποθέματος επιστημόνων στη χώρα. Θα σας πω τώρα μία, γιατί ξέρετε, μερικές φορές από τις μικρές ή μεγάλες ιστορίες βγαίνει η πραγματικότητα. Όταν ξεκίνησε η πανδημία στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, όπου έχω ζήσει και έχω σπουδάσει και έχω περισσότερες επαφές, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε ένα έλλειμμα αποθέματος γιατρών, δηλαδή πτυχιούχων γιατρών, που θα χρειαζόταν για να δουλέψουν στα νοσοκομεία την περίοδο της κρίσης. Στο Πανεπιστήμιο Κολόμπια, το οποίο πολύ συχνά αναφέρεται στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, έχει γίνει το αγαπημένο μας πανεπιστήμιο στην Αμερική, πέρσι την Άνοιξη η ιατρική σχολή αποφάσισε να δώσει πρόωρα πτυχίο σε γιατρούς, συντόμευσε δηλαδή την απονομή πτυχίου στους επιπτυχίου φοιτητές. Για ποιο λόγο? Γιατί χρειάζονταν πτυχιούχοι γιατροί στα νοσοκομεία. Είχαν έλλειμμα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε, δεν παίζουν πολύ στην δημόσια συζήτηση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα ξέρουμε. Άρα η επάρκεια του ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού μιας χώρας είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για να αντιμετωπίσει κανείς την κρίση. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει στην επόμενη περίοδο, στην οποία θα αρχίσουμε να συζητάμε πώς η χώρα η δική μας θα βγει από την περίοδο της κρίσης και τη φάση της κρίσης στην οποία τώρα εισέρχεται και βυθίζεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Αναφερθήκατε και αναφέρθηκε ο φίλος ο Δημήτρης Δελιγιάννης στην πολιτιστική, πολιτισμική κρίση που συνεπάγεται η πανδημία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα συμφωνήσω απόλυτα, αυτό το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει, είναι ότι η χώρα, τουλάχιστον στα μέτρικς της, δηλαδή στα νούμερά της, βυθίζεται αυτή τη στιγμή σε μια βαθιά οικονομική κρίση. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, διότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της βαθιάς οικονομικής κρίσης θα κληθούμε να την ξαναστήσουμε όρθια.
Η επένδυση στην παιδεία και στο σύστημα εκπαίδευσης, η δημόσια και η ιδιωτική επένδυση σε αυτό, θα είναι ένας από τους συνεκουανών, ας πούμε, προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας την επόμενη μέρα. Χρειαζόμαστε να στηρίξουμε την εκπαίδευση, χρειαζόμαστε περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό μέσα στην εκπαίδευση. Έχω πρόσφατα επιχειρηματολογήσει και το ξέρετε ενδεχομένως αρκετοί από εσάς ότι τώρα είναι η περίοδος που πρέπει να συζητάμε για αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστήμια ως μέσο αντιμετώπισης της κρίσης. Το άνοιγμα, ξέρετε, και αντιμετώπιση της φοιτητικής και μαθητικής διαρροής. Αυτό είναι μια πρακτική η οποία ακολουθήθηκε σε όλες τις οικονομικές κρίσεις που ξέρουμε τουλάχιστον στη διάρκεια του 20ου και του 19ου αιώνα. Η προσπάθεια να αντιμετωπίσεις και να βγεις από την κρίση έχει ως προϋπόθεση να ανοίξεις τις εκπαιδευτικές δομές σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν τις προϋποθέσεις που θα μας επιτρέψουν να έχουμε ανοιχτά σχολεία και ανοιχτά πανεπιστήμια, αλλαγή του περιεχομένου και του τρόπου εκπαίδευσης, βελτίωση των υποδομών μας και σίγουρα να αποτρέψουμε τη μαθητική και φοιτητική διαρροή, η οποία έρχεται και η οποία θα αυξηθεί με βάση τις συνθήκες που ζούμε σήμερα και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους και νέες μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες. Θα σταματήσω εδώ και ευχαρίστω να επανέλθω στη συζήτηση, αν θέλει. Κυρία Λαλιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ιδιαίτερα εύστοχα και ενδιαφέροντα τα όσα είπατε. Αν μπορώ να κρατήσω κάτι από αυτά, είναι η έκφραση που τη σημείωσα κιόλας ότι η εκπαίδευση είναι πυλώνας ανθεκτικότητας σε περίοδους κρίσης. Νομίζω ότι αυτή η φράση συνοψίζει όλα όσα είπατε πριν. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Νικόλαο Λιούπα, που είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κύριε Λιούπα, έχετε το λόγο για το επόμενο 1/4. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάρα πολύ σήμερα εδώ πέρα ανάμεσα σε νέους ανθρώπους, καλεσμένους του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Μουλάρισσας. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Περιφερειακό Συμβουλίο Νέων Θεσσαλίας, το οποίο είχα την τιμή να διοργανώσω, βρήκε με μιμητές και σε επίπεδο Δήμου και είναι πολύ οργανωμένο, πολύ ωραίες δράσεις όπως η σημερινή. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν έλαβα την πρόσκληση να μιλήσω κι εγώ για το αγαπημένο μου θέμα του αθλητισμού και πώς επηρέασε την περιφέρεια Θεσσαλίας και πώς αντιμετώπισε την περιφέρεια Θεσσαλίας τις συνέπειες αυτής της πανδημίας, η οποία πραγματικά έχει αλλάξει τη ζωή όλων μας σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω λίγο τι είναι η σχέση της περιφέρειας Θεσσαλίας με τον αθλητισμό. Η περιφέρεια Θεσσαλίας δράσει στον αθλητισμό σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα οργανώνοντας υποδομές, σύγχρονες αθλητικές υποδομές, με ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο έχουμε και τα τελευταία χρόνια. Με σύγχρονα αθλητικά κέντρα παντού σε όλη τη Θεσσαλία που φιλοξενούν πανελλήνια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά, μεγάλους αγώνες, με ελκυστικούς χώρους άθλησης που δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να βρουν διέξοδο σε μια δύσκολη κατάσταση. Έχουμε καταφέρει να καταστήσουμε την περιφέρεια Θεσσαλίας πρώτη αθλητική περιφέρεια. Η γεωγραφική θέση της, που είναι στο κέντρο της Ελλάδας, που είναι εύκολα προσβάσιμη από βορρά και από νότο, αλλά και οι σύγχρονες αθλητικές υποδομές, έχουν καταστήσει την περιφέρεια Θεσσαλίας πόλο έλξης για μικρές και μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Αλλά αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε μετά από ένα οργανωμένο πρόγραμμα, όπως είπα και πριν. Έχοντας κατασκευάσει μόνο τα τελευταία χρόνια πάνω από 20 συμπεριφερειακή ενότητα, πάνω από 20 γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, κλειστά γυμναστήρια, αθλητικές αυλές στα σχολεία. Και το άλλο άξονα πάνω στο οποίο κινούμαστε είναι η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Αθλητικά events, τοπικά, ακαδημίες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλι, παίρνουμε κόσμο από όλη την Ελλάδα, παλίνια πρωταθλήματα στίβου, πόλο, κολύβησης, βαλκανικά, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια. Κάθε χρόνο έχουμε προγραμματίσει και κάθε χρόνο προγραμματίζουμε και διοργανώνουμε πολύ μεγάλες εκδηλώσεις και πάρα πολλές. Τι είχε προγραμματιστεί και τι είχε αναβληθεί και τι αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας. Κάθε χρόνο με τη συμβολή της περιφέρειας, όπως και με τη συμβολή του Δήμου, διοργανώνονται εκατοντάδες αθλητικά events από πολύ μικρά τοπικά τουρνά μέχρι τη διεθνή με πρωταθλήματα. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που είχαμε προγραμματίσει για τη χρονιά που μας πέρασε και δυστυχώς αναβλήθηκε ήταν ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο νέων και νεανίδων. Το οποίο τι θα σημαίνει για την πόλη μας. Χιλιάδες αθλητές, προπονητές, γονείς, συνοδοί από όλο τον κόσμο θα βρίσκονταν για 10 μέρες στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία.
τονώνοντας και την τοπική μας οικονομία, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, την αγορά, αλλά και τους τουριστικούς προορισμούς της Θεσσαλίας, τα μετέωρα, το Βόλιο, το Πύλιο. Είναι μεγάλες ανθρωπίες διοργανώσεις, οι οποίες φέρουν υποστηθέμενη αξία στην περιοχή μας. Τι σημαίνει αυτό η ακύρωση ενός τέτοιου μεγάλου γεγονότος? Σημαίνει μεγάλη οικονομική ζημιά για τις τοπικές οικονομίες, αφού κάθε διανυκτέρευση ενός αθλητή ενός ορδού υπολογίζεται ότι κοστίζει γύρω στα 50 ευρώ στην αγορά. Φανταστείτε λοιπόν τι απώλεια εισόδων είχαμε στην περιοχή μας, όταν έχουμε υπολογίσει ότι πάνω από 1.500 άτομα θα βρισκόταν στην περιοχή μας για 10 μέρες. Οπότε αυτό έχει φέρει κάποια απώλεια θέσεων εργασίας, μια μη προβολή της περιφέρειας, η οποία θα γινόταν κέντρο του αθλητισμού, του παγκόσμιου αθλητισμού για 5 μέρες, καθώς και μείωση του τουριστικού προϊόντος μας στον αθλητικό τουρισμό. Δυστυχώς ο αθλητισμός δεν γίνεται ψηφιακά ή διαδικτυακά, γίνεται διαζώσεις. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρίγμα. Τώρα τι κάναμε, αφού δεν μπορέσαμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις, τους αγώνες τα οποία είχαμε προγραμματίσει, συνεχίζουμε να κάνουμε μεγάλες αθλητικές υποδομές. Αθλητικά έργα. Είναι το στάδιο Αλκαζάρ, βελτίωση και η κατασκευή του Αρτάν, βοηθητικό γήπεδο για το Στίβο. Πολλά γήπεδα σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας, στα Τρίκελα, στην Καρδίτσα, κλειστά γυμναστήρια. Ετοιμάζουμε ένα δίκτυο μονοπατιών για περιπατικό τουρισμό, το οποίο είναι αυτές οι εναλλακτικές μορφές αθλητισμού που θα πω και παρακάτω, οι οποίες έχουν μεγάλη αύξηση και ζουν μεγάλες στιγμές μέσα στην περίοδο της καραντίνας. Τι άλλο κάνουμε για την επόμενη μέρα? Μόλις χθες είχαμε μία σύσκεψη και με τους παράγοντες του Δήμου, τους αντιδημάρχους του κ. Αναστασίου, για ένα πανευρωπαϊκό αγώνα βόλεϊ, για κάποιους αγώνες πανευρωπαϊκού βόλεϊ, οι οποίοι θα γίνουν το Μάιο στην πόλη μας. Κάποιες ομάδες, εθνικές ομάδες της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Νορβηγίας, της Αυστρίας, θα έρθουν για αγώνες στη Λάρισα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάλι η Λάρισα και η Θεσσαλία βρίσκεται στο επίκεντρο του αθλητισμού, του πανευρωπαϊκού αθλητισμού, για κάποιες ημέρες. Θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι, θα μείνουν στα ξενοδοχεία μας, θα ξοδέψουν στην αγορά μας. Κάποιοι άνθρωποι μαζί τους, εφόσον βέβαια θα επιτρέψουν τα κοινωνικά πρωτόκολλα, να επισκεφτούν κάποιους χώρους, κάποια τουριστικά ξενοθέατα. Και είναι και αυτό μια προστιθέμενη αξία σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Με τα αθλητικά αυτά έργα μας, σε όλη την περιφέρεια της Θεσσαλίας, όχι μόνο στη Λάρισα, δίνουμε προοπτική και ανάσα ελπίδες, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και ενισχύουμε την πραγματική οικονομία. Παρ' όλα αυτά, η πανδημία επηρέασε και τα αθλητικά έργα, γιατί ακόμα και οι τεχνικές εταιρείες και οι μεγάλοι που έχουν αναλάβει τα μεγάλα έργα έχουν προβλήματα με τον COVID, έχουν λιγότερους υπαλλήλους, έχουν και αυτά τα θέματα, τα οποία μας έχουν πάει λίγο πιο πίσω. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε όπως μπορούμε να κάνουμε όσο πιο πολλά αθλητικά έργα. Είμαστε συνεργασία με όλους τους αθλητικούς συλλόγους. Έχουμε γίνει μια μεγάλη γροθιά, παραμένουμε ενωμένοι, παραμένουμε συνέχεια σε επαφή για να μπορέσουμε να ωφεληθούμε από το θετικό αποτύπωμα που θα έχουμε επιστρέφοντας στην κανονικότητα στην COVID εποχή, η οποία ευελπιστούμε να είναι σύντομα. Τώρα, ποιες είναι οι αρνητικές και ποιες είναι οι θετικές συνέπειες της πανδημίας στον αθλητισμό? Υπάρχουν θετικές συνέπειες ή μόνο αρνητικές? Αυτός που έχει πληγεί βάναυσα είναι ο αθλητισμός. Τι είναι ο αθλητισμός? Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια με συγκεκριμένο τρόπο και μεθοδολογία, με σκοπό την ύψη στη σωματική επίδοση στους αθλητικούς αγώνες. Θετικές συνέπειες όμως είναι στην άσκηση. Τι είναι η άσκηση? Η άσκηση είναι οι ενέργειες που στοχεύουν στην πρόληψη των προβλημάτων υγείας, στη μείωση των κινδύνων της υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο αθλητισμός βλέπει κάθε μέρα τα αρνητικά του αθλητισμού, τα οποία έχουν κάθε μέρα τα βλέπουν. Έχει παγώσει ο αθλητισμός, επαγγελματικός και ερασιτεχνικός, ατομικός και ομαδικός. Μεγάλες διοργανώσεις αναβάλλονται. Ολυμπιακοί αγώνες αναβλήθηκαν, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μεγάλοι και παιδιά κλείστηκαν στα σπίτια τους με αποτέλεσμα την κοινωνική απομόνωση, την αυξημένη χρήση λειτουργικού υπολογιστή και κινητού όπως η κυρία Λαλιώτου, ο φόβος, η κατάθλιψη, η παξαρκία, αυτοάνωσα. Κάθε μέρα βλέπουμε πιο πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζουν αυτοάνωσα, νοσήματα, ψυχολογικά προβλήματα, κατάθλιψη, όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, τα αρνητικά της πανδημίας. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, υπάρχουν θετικά? Και όμως υπάρχουν θετικά. Λόγω της κατάστασης, νομίζω ότι αναθεωρήσαμε πολλές απόψεις και βρήκαμε ελεύθερο χρόνο να ασχοληθούμε με τη φύση, με την οικογένειά μας και τον εαυτό μας. Ο κόσμος είναι στην ανάγκη για άσκηση. Βγήκε στους δρόμους, περπατώντας, για τζόκινγκ, ξεκίνησε το περπάτημα, ξεκίνησε εναλλακτικές μορφές άσκησης, όπως η ορειβασία. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους έχουν καθημερινά επισκέφτονται στην περιοχή μας
μέρη τα οποία είναι τόσο κοντά μας, αλλά δεν είχαμε πάει καθόλου. Ο Κίσαβος, βλέπουμε τον Κίσαβο, τον Γεντή και τα μονοπάτια της Αγιάς. Ο κόσμος λόγω της πανδημίας αναγκάστηκε να φύγει, να ξεφύγει και ήθελα και επέστρεψε στη φύση. Η μετακίνηση νούμερο 6, για την οποία πολλή λόγο έχει γίνει, σχεδόν έχει γίνει viral η μετακίνηση νούμερο 6, έγινε αφορμή για πολλοί κόσμο να ξεκινήσει την άσκηση. Σίγουρα κάποιοι επανέρχοντας στην κανονικότητα και η ρουτίνα να σταματήσουν το περπάτημα, να σταματήσουν το τζόγκινγκ, αλλά σίγουρα κάποιοι από εμάς θα βάλουν την καθημερινή άσκηση στο πρόγραμμά τους. Είδαμε τεράστια στροφή προς την ποδηλασία, είδαμε οικογένειες με ποδήλατα στην πόλη μας να χρησιμοποιούν τους ποδηλατόδρομους, οι οποίοι τώρα καταλάβαμε πόσο αναγκαίοι είναι και πόσο μεγάλη ανάγκη έχει η πόλη μας. Είδαμε παρέες φίλων μικρές ή μεγάλες να οργούν ολόκληρο τον νομό, τα παράλια. Απλά πράγματα τα οποία όμως μέσα στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα την οποία ζούμε, τα έχουμε παραμελήσει. Είδαμε ακόμα μέρη τα οποία, όπως είπα πριν, βρίσκονται πολύ κοντά μας. Οι περισσότεροι μας δεν είχαν επισκεφθεί, όπως είναι το Μεζούλο, που έχει γίνει Ολυμπιακό Κέντρο των Αθηνών, έγινε ο ΆΚΑ. Ο Κίσαβος, η Σπηλιά, το μονοπάτι της Αγίας, τα μονοπάτια της Αγίας, στο Πολυθέντρη. Και είδαμε αύξηση των χειμερινών πολιτών όσο ποτέ άλλοτε. Είδαμε ανθρώπους να πάνε να βγαίνουν για κολύμπη τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, πράγμα το οποίο δεν γινόταν. Αλλά τώρα λόγω της πανδημίας αναγκαστήκαμε να κάνουμε και αυτό. Είδαμε ακόμα την χρήση των νέων τεχνολογιών στην ατομική γύμναση μέσω των ψηφιακών προγραμμάτων. Βλέπουμε ότι πλέον τα γυμναστήρια έχουν ψηφιακά προγράμματα, τα οποία συνδέεται σε μια πλατφόρμα. Είδαμε το personal να έχει βγει στο πάρκο του Αλγαζάρ, να έχει βγει σε εξωτερικούς χώρους. Όλα αυτά είναι συνέπειες της πανδημίας, νομίζω, στην εξέλιξη της άσκησης. Νομίζω ότι η πανδημία βοήθησε στην εξέλιξη της άσκησης, ενώ χτύπησε πάρα πολύ τον αθλητισμό. Όλα αυτά δείχνουν μια μεγάλη στροφή στον αθλητικό και υγιεινό τρόπο ζωής και νομίζω ότι αυτό είναι το μοναδικό θετικό αποτύπωμα της πανδημίας στη ζωή μας, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε τον αθλητισμό τρόπο ζωής. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και δυστυχώς δεν θα μπορέσω να συμμετέχω στη συζήτηση, γιατί 11.30 έχω μια σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και τον κύριο Τσιόδρα, οπότε θα πρέπει να ανέβω πάνω. Κύριε Λιούπα, εμείς σας ευχαριστούμε. Ένα από αυτά τα πράγματα που άκουσα και κράτησα είναι πως ο αθλητισμός συνεπάγεται με την τοπική οικονομία. Οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας στον αθλητισμό είναι πως έχουν παγώσει οι αθλητικοί αγώνες. Ενισχύθηκε η χρήση του κινητού τηλεφώνου και των υπολογιστών από τα παιδιά. Αναπτύχθηκε η κατάθλιψη, η παχυσαρκία. Και ένα από τα θεωρητικά είναι πως παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για σωματική άσκηση από τους πολίτες, καθώς και η χρήση του ποδηλάτου, σταματώντας έτσι να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι τους. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε σήμερα μαζί μας. Μπορούμε να σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, έχουμε ο τρίτος ομιλητής είναι ο κύριος Κοτούλας Βασίλειος. Είναι οργανωτικός συντονιστής του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας. Κύριε Κοτούλα, σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ πέρα για να συζητήσουμε για θέματα εκπαίδευση και αθλητισμού. Φαντάζομαι μπορώ να μοιράσω την οθόνη μου, έτσι δεν είναι? Παύλο, Κυριακή. Ναι, η Κυριακή που είναι host. Βεβαίως, μπορείτε να τη μοιράσετε, ναι. Εντάξει, έγινε. Έχω φτιάξει δηλαδή μια παρουσίαση η οποία πιστεύω ότι θα με βοηθήσει στην κατάσταση εδώ πέρα, στην παρουσίαση των σκέψεων μου και στη συζήτηση. Λοιπόν, αυτές είναι οι δομές και όπως βλέπετε, εδώ πέρα κάτω υπάρχει μια φόρμα Google που εμείς που είμαστε εδώ θα ήθελα να ζητήσω κατά τη διάρκεια αυτής της κουβέντας να πάρω μια άποψη την οποία μπορούμε να την κουβεντιάσουμε φυσικά στη συνέχεια. Θα τρέξω δηλαδή αυτά να τα παρουσιάσουμε μετά στην κουβέντα. Εγώ έχω χωρίσει την παρουσίασή μου σε 5 ενότητες. Μιλώ για την ενεργοποίηση, τη συνεργασία, την υποστήριξη, τη διακριτικότητα και την ανακεφαλαίωση. Πρώτα να πω ότι όσο αναφέρθηκαν πριν από τον Δημήτρη και την Ιωάννα, με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο και είμαι
και εγώ στην, τα έχω προβλέψει με κάποιον τρόπο και αναφέρονται εδώ. Ίσως λίγο διαφορετική η ματιά. Να πούμε πρώτα-πρώτα, να δώσω έτσι μία πρώτη περιγραφή αυτής της κουβέντας. Μπήκαμε λοιπόν στις συνθήκες πανδημίας, με την επιστημονική κοινότητα να αναζητά πληροφορίες για τη φύση του ιού και τον τρόπο που αυτός μπορεί να καταπολεμηθεί. Μία προσπάθεια η οποία συνεχίζεται ακόμη. Οι αποφάσεις λειτουργίας της κοινωνίας, της κοινότητάς μας, έρχονται περνόντουσαν με βάση τις οδηγίες που έδινε η επιστημονική κοινότητα. Οι σχολικές μονάδες έκλεισαν. Τα μαθήματα ξεκίνησαν να γίνονται εξ αποστάσεως και σε αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες η εξ αποστάσεως διδασκαλία φαινόταν πως ήταν το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί την επαφή τους. Σε αντίθεση τώρα με την εξ αποστάσεως διδασκαλία της άνοιξης του 20, της οποίας στόχος ήταν κυρίως η συνέχιση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία, η εξ αποστάσεως διδασκαλία του φθινοπόρου του 20 πήρε υποχρεωτικά χαρακτηριστικά και βγήκανε προγράμματα και πραγματοποιούνταν σε συγκεκριμένες ώρες. Πρωί η δευτεροβάθμια, απόγευμα η πρωτοβάθμια. Ένα πρώτο σημείο που πρέπει να δούμε είναι ότι παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί προσαρμόστηκαν σε ένα νέο ωράριο καθημερινότητας, αλλάζοντας πλήρως το πρόγραμμά τους. Πολλοί εφηβοί συμμετείχαν στην διδασκαλία με το κινητό τους τηλέφωνο. Αναφέρθηκε και πριν από τον κύριο την Περιφερειάρχη. Έχει καταγραφεί μάλιστα σε αρκετές έρευνες αυτό. Συνέπεια αυτού, περιορισμένη δυνατότητα παρακολούθησης και αλληλεπίδρασης στο μάθημα. Κάποια άλλα χαρακτηριστικά που είδαμε, ότι οι περισσότερες κάμερες ήταν κλειστές, όπως και τα μικρόφωνα. Οι προβληματικές υποδομές αποτέλεσαν τη συνηθέστερη αιτιολογία για τη στάση αυτή από τη μεριά των παιδιών. Chat και περιήγηση στις σελίδες στο διαδικτύο, οι συνηθέστερες από τη μεριά των μαθητών, των μαθητριών πρακτικές, που αντικατέστησαν τα σημειώματα και τους ψιθύρους που γινόντουσαν μέσα στην τάξη. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι από κάποιους ή σε κάποιες μελέτες αυτές οι δύο πρακτικές από τη μεριά των παιδιών χαρακτηρίστηκαν διασπαστικές και δόθηκαν μάλιστα δόθηκε ένας χαρακτηρισμός ότι τα μαθήματα εξ αποστάσεως επέτειναν την διάσπαση της προσοχής. Αυτό όμως πρέπει να το δούμε. Ένα τρίτο σημείο που περιγράφει αυτή την κατάσταση είναι ότι όλες οι υπηρεσιακές λειτουργίες υλοποιούνται πλέον εξ αποστάσεως, ακόμη. Δίνεται η δυνατότητα για εργασία από το σπίτι, συνθήκη που αποδεικνύεται δυσλειτουργική, τόσο γιατί δεν υπάρχουν σε όλα τα νοικοκυριά οι απαιτούμενες υποδομές, όσο και γιατί δεν υπάρχει διάθεση από κάποιους να μετατραπεί το σπίτι τους σε χώρο εργασίας. Εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται και οι σύλλογοι διδασκόντων, όπως επίσης και τα υπηρεσιακά συμβούλια. Καταγράφονται συνεργασίες μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και τελικά να προσφερθεί η διδασκαλία. Εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται και οι επιμορφώσεις από τη μεριά του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, αλλά και από τη μεριά άλλων δομών. Ο χρόνος γίνεται πιεστικός. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για υπερβολική έκθεση παιδιών αλλά και ενηλίκων στην οθόνη. Για να δούμε λοιπόν. Αυτό είναι το πλαίσιο με κάποιες πρώτες πολύ αδρές πινελιές. Να δούμε τι συνέβη από εκεί και πέρα. Κάποιοι έμειναν εκτός. Αναφέρθηκε πριν από την Ιωάννα. Θα το πω κι εγώ. Αρκετοί μαθητές. Ποιοι ήταν αυτοί?
αυτοί που για τους οποίους δεν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός υπολογιστών στο σπίτι. Φανταστείτε μια οικογένεια που έχει 3 παιδιά και έναν γονέα ο οποίος εργάζεται από το σπίτι. Θα πρέπει να έχει 4 υπολογιστές, εάν οι ηλικίες είναι αυτές κοντινές. Διαφορετικά θα πρέπει να έχει κάποιους λιγότερους. Υπήρξαν γονείς οι οποίοι μίλησαν στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και ανέφεραν ότι ο υπολογιστής που υπάρχει στο σπίτι διατίθεται για το μεγαλύτερο μαθητή, για το μεγαλύτερο μας παιδί που είναι στις τελευταίες τάξεις του λυκείου. Έτσι, τα μικρότερα παιδιά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση εκείνη την ώρα στα μαθήματα που γίνονται από το σχολείο. Δεύτερο. Δεν υπήρχαν απαιτούμενες υποδομές με την έννοια ότι το διαδίκτυο δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε. Τρίτο. Στους οικισμούς Ρωμά και στα κάμπ των προσφύγων δεν βρήκαμε το διαδίκτυο. Όπως επίσης διαδίκτυο δεν βρήκαμε και στις οικογένειες που έχουν χαμηλό εισόδημα. Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι υπήρχαν παιδιά τα οποία έμειναν απ' έξω. Δεν υπήρχε εξοικείωση με τη χρήση λογισμικών όπως οι πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η γνώση του χειρισμού κάποιων λογισμικών που υπήρχε στον πληθυσμό εξαντλούνταν σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί και πέρα όμως, για να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει στα μαθήματα εξ αποστάσεως, να παρακολουθήσει σύγχρονη εξ αποστάσεως ή να προχωρήσει σε κάποιες δραστηριότητες ασύγχρονης, τα πράγματα ζητώνται μάλλον άλλες δεξιότητες. Έγιναν κινήσεις από το Υπουργείο όπου δεσμεύτηκαν οι παροχείς κινητής τηλεφωνίας να δώσουν δωρεάν πρόσβαση. Έγινε αυτό το θέμα. Το κείμενο όμως, η πρόσβαση όμως μέσω κινητού τηλεφώνου είναι, θα έλεγα, προβληματική για τα μαθήματα της εξ αποστάσεως. Οι συνάδελφοί μου, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στις τάξεις, προσπάθησαν να προσεγγίσουν τους μαθητές τους με τη χρήση κάθε μέσου. Και θέλω να πω εδώ πέρα ότι αυτό το οποίο, αυτή η προσπάθεια που έγινε από την εκπαιδευτική κοινότητα είναι άξια προσοχής και έρευνας. Και μάλιστα αυτό καλό είναι να γίνει γρήγορα, για να μην ξεχαστεί όλο αυτό το έργο το οποίο παρήχθη. Η προσέγγιση δηλαδή οικογενειών με όποιο μέσο υπήρχε. Χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά όπως είναι το Messenger, το Viber, το Google Class, τα Wiki, ιστολόγια, ιστοσελίδες, με κάθε τρόπο ώστε να συνεχιστεί να υπάρχει η επικοινωνία των παιδιών με το σχολείο και με τον εκπαιδευτικό. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουν να υποστηριχτούν όλα αυτά, καταγράψαμε συνεργασίες. Πέρα από την ομάδα υποστήριξης που υπήρχε σε κάθε σχολείο, οι εκπαιδευτικοί που γνώριζαν ανάρτησαν βίντεο όπου δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο έγιναν όλες αυτές μπορούσαν να δουλέψουν τις πλατφόρμες και μπορούσαν να γίνουν αποτελεσματικοί. Επίσης, υπήρξαν κείμενα τα οποία περιέγραφαν όλες αυτές τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν. Επίσης, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευχέρεια με την σύγχρονη εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικοί που γνώριζαν ήδη, οργάνωσαν συναντήσεις στις πλατφόρμες για να εξοικειωθούν και να γίνει πιο εφικτή η χρήση της. Αυτές οι πρακτικές συνεργασίες που καταγράφηκαν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες μας χαροποίησαν ιδιαίτερα και έδειξαν ότι η σχολική μονάδα μπορεί να λειτουργήσει ως μια ανοιχτή κοινότητα συνεργασίας και μάθησης. Είναι γεγονός όμως ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τις ίδιες γνώσεις, τις ίδιες ικανότητες.
Υπήρξε η προσφορά από τους εκπαιδευτικούς, υπήρξε η προσφορά από τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου. Καταγράψαμε διάφορες πρακτικές ώστε να υποστηρικτούν αυτοί που δεν είχαν τις ικανότητες και τις γνώσεις που έπρεπε. Και αυτό έγινε είτε μέσω των ενεργειών που αναπτύχθηκαν από το ΠΕΚΕΣ εδώ πέρα της Θεσσαλίας, από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Η φιλοσοφία των ενεργειών μας ήταν ότι κινηθήκαμε από το γενικό προς το ειδικό και ενεργοποίησαμε το δυναμικό της σχολικής μονάδας. Στην ιστοσελίδα του ΠΕΚΕΣ που βλέπετε εδώ πέρα έχει αναρτηθεί πολύ υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτή την υποστήριξη. Υπήρξε μια μεγάλη τηλεδιημερίδα που οργανώθηκε από 18 περιφερειακά κέντρα εκπαιδευτικού σχεδιασμού που παρακολουθήθηκε από εκπαιδευτικούς που βρίσκονται απ' άκρης άκρης στη χώρα μας αλλά και στην Ιφίλιο. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που παρακολούθησαν αυτήν την τηλεδιημερίδα ήταν κοντά στους 60.000 εκπαιδευτικούς. Στην ιστοσελίδα που βλέπετε εδώ πέρα μπορείτε να δείτε όλο το υλικό και όλες τις εισηγήσεις που έγιναν εκεί. Μπορούν μια διημερίδα εισηγήσεις που έγιναν σε μια διημερίδα και οι εισηγήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της επιμόρφωσης από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού να ανατρέψει ή να δώσει ουσιαστικές δεξιότητες για να πραγματοποιηθεί ένα μάθημα εξ αποστάσεως με όλους τους παιδαγωγικούς κανόνες και όρους που αναφέρθηκαν πριν και από την κυρία Αντιπρίτανη. Θα πω όχι, αλλά πρέπει να πω ότι το πρώτο βήμα έγινε. Ξέρω ότι διάφορες δομές ενεργοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος Λάρισας έδωσε μια τέτοια διάσταση σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος. Και επίσης, τέτοιου τύπου δράσεις έχουν οργανωθεί και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, δηλαδή επιμορφώσεις, και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γίνεται μία προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό πιστεύω με την επιμόρφωση που θα ξεκινήσει άμεσα, θα έχουμε τώρα και μια καλύτερη εικόνα. Εκτός όμως από το ΠΕΚΕΣ, τα κέντρα εκπαιδευτικής συμβουλευτικής υποστήριξης της Θεσσαλίας οργάνωσαν υλικό, αναρτήθηκε αυτό το υλικό και υποστηρίχθηκαν παιδιά και γονείς προς την κατεύθυνση του να βγούνε αλόβητοι από την κατάσταση του περιορισμού. Όπως επίσης και τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης οργάνωσαν διάφορες δράσεις που έδωσαν διέξοδο στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές σε αυτή την περίοδο. Από το Πανεπιστήμιο έχουμε επίσης την υποστήριξη που χρειάζεται για να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια στο αύριο. Άλλα θετικά θέματα, άλλα πράγματα που μάθαμε από αυτήν την άσχημη κατάσταση έχουν να κάνουν με τη διακριτικότητα, όπου πλέον εμπεδόθηκε από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας τι θα πει προσωπικά δεδομένα, διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και πνευματικά δικαιώματα και σεβασμός απέναντι σε αυτά. Και εδώ πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι από όλη αυτή τη συζήτηση διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που ήταν, θα έλεγα, αρχικά ανεπιθύμητες. Όπως, για παράδειγμα, στην αρχή καταγράψαμε καταστάσεις μάλλον ανταγωνισμού παρά συνεργασίας που με την παρέμβασή μας, την παρέμβαση όλων, έδωσαν τη θέση τους στη συνεργασία για να πορευτούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτή την πόλη που μαθαίνει, δηλαδή σε μια κατάσταση που ο ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποια νέα θέματα στην ατζέντα συζήτησης.
αναφέρθηκαν από τους υπόλοιπους ομιλητές. Να πω και εδώ, να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι έχουμε διαφορές στο υπόβαθρο των παιδιών που επηρεάζουν τις επιδόσεις και την παρουσία τους στο σχολείο. Πάντα προβλημάτιζαν τους εκπαιδευτικούς, πλέον αποτελούν ως θέμα συζήτησης το τι, πώς μπορούν αυτά τα παιδιά να κρατηθούν μέσα στο σύστημα. Οι σύλλογοι διδασκόντων συζήτησαν για τις, όχι μονάχα για τις διαφορές, αλλά και για τις ιδιαίτερες ανάγκες. Επίσης, καταγράφουμε συζητήσεις σε κάθε επίπεδο προκειμένου να ενισχυθούν τόσο οι σχολικές μονάδες όσο και οι οικογένειες με αναγκαίο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρέπει να υπάρξουν νομοθετήματα και από εκεί και πέρα. Αρκετά παιδιά δηλώνουν πως δεν κατέκτησαν την ύλη που δεν διδάχτηκε, που διδάχτηκε σε συνθήκες εξ αποστάσεως. Αυτή η συνθήκη δίνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση για τον τρόπο που θα σταθούμε από εδώ και μπρος απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά ζητούν διδασκαλία εκ του σύνεγγης, όπως επίσης και η εκπαιδευτική κοινότητα. Κρατούμε την διδασκαλία της εξ αποστάσεως μόνο για εξαιρετικά ακραίες συνθήκες. Η διάσπαση που αναφέρθηκε από πριν, από τη δική μου μεριά, έχει να κάνει με διαδικτυακή περιήγηση και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Όμως, αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι ακόμη και όταν έχουμε, ας πούμε, μια απαγόρευση παιδιών να εμπλακούν σε ηλεκτρονικά παιχνίδια από τη μεριά των γονέων τους, έχω αυτά τα παιδιά να παρακολουθούν στο διαδίκτυο βίντεο με άλλα παιδιά που παίζουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που με κάνουν να δίνω, που με οδηγούν να χαρακτηρίζω αυτές τις συμπεριφορές ότι βρίσκονται πολύ κοντά στον εθισμό. Απάντηση σε αυτά μπορώ να έχω με διέξοδο σε αθλητικές δραστηριότητες, σε όλο το φάσμα της οικογένειας, με εμπλεκόμενους όλους τους γονείς. Και έχουμε και θέματα απομόνωσης, μειωμένες εμπειρίες, κοινωνικοποίησης, άγχος, αρνητικές αντιδράσεις, δυσλειτουργίες στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια ή στην τάξη από τη μεριά των παιδιών. Και εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να υποστηριχτούν αυτά τα παιδιά μέσω των δομών που υπάρχουν. Και σε ό,τι αφορά την επιστημονική και επαγγελματική μας διάσταση, έχουμε ανάπτυξη συνεργασιών που αφορούν στην επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν μπορούσαν να φανταστούν πριν ένα χρόνο ότι θα είχαν μια τέτοια ευχέρεια στη χρήση λογισμικών και στην πραγματοποίηση του μαθήματος εξ αποστάσεως. Έχουμε εκπαιδευτικούς που σχεδιάζουν, τροποποιούν, εμπλουτίζουν και υλοποιούν αναλυτικό πρόγραμμα. Διαμορφώνουν περιεχόμενο διδασκαλίας προσαρμοσμένο ακριβώς στους μαθητές τους και ενισχύουν, χρησιμοποιούν μέσα και πρακτικές που είχαν χρησιμοποιήσει στην εξ αποστάσεως, ενισχύοντας την εκ του σύνεγγης διδασκαλία. Όπως για παράδειγμα, χρησιμοποιούν ένα βίντεο για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των παιδιών ή για να κωδικοποιήσουν την πληροφορία. Εδώ πέρα νομίζω πρέπει να σταματήσω. Έχω πάρει αρκετό χρόνο σε όλη την κουβέντα. Να πω ότι είμαστε στην διάθεση κάθε σχολικής μονάδας και κάθε εκπαιδευτικού για υποστήριξη και μπορούμε να ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την πρόσκληση αυτή και θα είμαι εδώ για την κουβέντα παραπέρα. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Κοτούλα. Το πλαίσιο που περιγράψατε ήταν αυτό που βιώνουμε καθημερινά από πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου όλοι μας σχεδόν. Όσοι είμαστε φοιτητές, ασχολούμαστε με την εκπαίδευση, γονείς, πραγματικά βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα περιγράψατε τόσο γλαφυρά.
Στη συνέχεια να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λεξούλη, τον αντιδήμαρχο καθημερινότητα του Δήμου Λερισαίων και παλέμαχο αθλητή της ΑΕΛ. Κύριε Λεξούλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Σίγουρα ο αθλητισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια μέσα στη ζωή του ανθρώπου και υπάρχουν τόσοι πολλοί παράμετροι που μπορείς να κάθεσαι μέρες και ώρες να συζητάς για αυτό το κομμάτι. Το βασικότερο στοιχείο είναι ότι την επίδραση που έχει ο αθλητισμός στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Γιατί δημιουργεί ορμονική ισορροπία, έχει έκρηση ενδορφινών, αδρεναλίνης, τεστοστερόνης, δοπαμίνης, όλες τις σημαντικές ορμόνες που χρειάζεται ο οργανισμός για να φέρει ισορροπία σε αυτό. Και η συνεχής διεύρυνση των ορίων σωματικών και ψυχικών και πνευματικών είναι κάτι το οποίο κάνει πολύ ενδιαφέρον σε ένα παιδί και σε έναν άνθρωπο γενικά για να συνεχίζει να ασχολείται και να γυμνάζεται. Η κίνηση, ο χορός, η μουσική, το παιχνίδι είναι σημαντικοί παράγοντες της ευτυχίας του ανθρώπου. Ούτως ή άλλως η ενέργεια που συσσωρεύει ο άνθρωπος μέσα από την τροφή πρέπει να εκτονωθεί. Πολλές φορές αν δεν εκτονώνεται προς τα έξω, που γίνεται συνήθως με την κίνηση ή με άλλες δραστηριότητες, αυτό γίνεται, εκτονώνεται προς τα μέσα. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε και το σώμα το οποίο αρρωσταίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι παγκόσμιες δυνάμεις έχουν σαν προτεραιότητα τον αθλητισμό, γι' αυτό και αν δείτε στην Ολυμπιάδα και σε όλα τα κομμάτια των αθλητικών δραστηριοτήτων κυριαρχούν. Ξέρετε, το θέμα είναι ότι όταν μιλάς προς το τέλος επαναλαμβάνεσαι και είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουν υποθεί. Αλλά επειδή ο αθλητισμός δημιουργεί τέχνη και η τέχνη δημιουργεί αθλητισμό, είναι κοινό στοιχείο της ανθρώπινης δυνατότητας στη δημιουργία. Γιατί όλα τα παιχνίδια, όλες οι κινήσεις είναι αποφάσεις του μυαλού και το σώμα είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε πολλές φορές, που δίνει το μυαλό στα μέλη του σώματος για να πετύχουν αυτή την κίνηση, αυτόν τον σκοπό. Γι' αυτό και πολλές φορές η επίδραση που έχει εσωτερικά είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι άκρως δημιουργική. Βέβαια, οι δημόσιοι φορείς, όπως ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Κράτος, όταν καταλάβουν ότι ο αθλητισμός γενικά δεν είναι ένα πεδίο κομμάτων και χρωμάτων, αλλά από τις σημαντικότερες ανθρώπινες ανάγκες, όπως είναι το φαγητό, το νερό, ο πολιτισμός και πάρα πολλά, οφείλουν να βρουν λύσεις. Τώρα, ξέρετε, κάθε χρόνο τα παιδιά, όπως τα δύο τελευταία χρόνια που ξεκίνησαν με πρόγραμμα, όνειρα, στόχους, δαπάνες, ελπίδες, αγωνία, άγχος, είναι η περίοδος της πανδημίας που άλλαξε και διαφοροποίησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μιλάμε για διατάραξη της κανονικότητας. Βέβαια, το να μιλάμε επιστημονικά πολλές φορές είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, αλλά μιλώντας εσάς τα παιδιά, θα πρέπει να δείξουμε άλλες αξίες και σημαντικότερα πράγματα όσον αφορά συγκεκριμένα πράγματα για το πού πρέπει να προσδιορίσουμε μια συζήτηση. Εδώ το κομμάτι αυτό μεγαλώνει και νομίζω ότι καλά είναι να το πάρουμε επιδερμικά σχεδόν από όλα. Η αναστολή δραστηριοτήτων και οι επιπτώσεις στον αθλητισμό είναι τεράστιες. Ο αθλητισμός έχασε το δρόμο που αναζητά το ρόλο και αναζητά το ρόλο του. Στο σχολείο και την παιδική ηλικία συνδράμει στην εκπαίδευση, στην τόνωση της υγείας, στη θωράκιση του οργανισμού, δυναμώνει την αυτοεκτίμηση, αποβάλλει το φόβο, δημιουργεί σθένος και μεγάλη ασφάλεια. Γι' αυτό, αν και οι δραστηριότητες έχουν πάψει, φαίνεται ότι η λύση δεν είναι η αποφυγή του αθλητισμού. Δηλαδή, το ότι κλείσαμε τα αθλητικά κέντρα, ότι σταματήσαμε τις δραστηριότητες, δεν σημαίνει ότι έχουμε αποφύγει και την ανάπτυξη ενδεχομένως της επιδημίας. Η εκπαίδευση στην τήρηση των κανόνων υγιεινής, υγειονομικών πρωτοκόλων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, προσαρμογής και καλλιέργεια στοιχείων για δύσκολες καταστάσεις είναι ό,τι επιτάσσει η περίοδος που διανύουμε, για να μην σταματήσει η αθλητική δραστηριότητα. Αλλιώς, η μακροχρόνια αποχή θα δημιουργήσει ατονία και θα μειώσει το κίνητρο, αφού οι οθόνες που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή και η καθιστική ζωή θα γίνουν καθημερινή συνήθεια. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να βοηθήσουμε τους νέους και τους αθλητές να διαχειριστούν μια άγνωστη συνθήκη στη ζωή τους και στην αθλητική τους πορεία. Τα προβλήματα πριν τον κορονοϊό για τους αθλητές ήταν οι τραυματισμοί και ο χρόνος αποκατάστασή τους. Συγγνώμη, δεν είδα ότι δεν έχω την κάμερα.
Λοιπόν, τώρα υπάρχει αδυναμία να καθοριστεί ο στόχος, το κίνητρο, γιατί δεν υπάρχει περίοδος αγωνιστικής προετοιμασίας και περίοδος κορύφωσης της απόδοσης. Αυτά κυρίως είναι προπονητικά και δεν ξέρω αν σας μπερδεύω, αλλά είναι πολύ λίγο το κομμάτι που θέλω να ξεχωρίσω από τους άλλους, γιατί σχεδόν τα έχουν καλύψει όλα. Προπονητές αθλητές που συνεργάζονται και προετοιμάζονται να διεκδικήσουν την πρόκλησή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021 στο Τόκιο, βιώσαν έντονα την αναβολή, καθώς και οι τεράστιες προσπάθειες σωματικές και ψυχικές και οικονομικές ακολουθούνται από αβεβαιότητα και της ματέωσης των αγώνων ξανά. Το ίδιο συμβαίνει και για τους υπόλοιπους αθλητές που ήταν και θα αγωνιστούν στα πανευρωπαϊκά και στα εθνικά πρωταθλήματα. Και αυτοί βλέπουν τους σκόπους τους να πάνε χαμένοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό αθλητισμό είναι η έλλειψη στόχων, κινήτρων, λόγω της ρευστής κατάστασης που επικρατεί. Κάτι που γεννά στους αθλητές έντονη ανησυχία, άγχος, φόβο, θυμό και απογοήτευση. Συμβουλή είναι οι αθλητές να μείνουν πιστοί στην καθημερινή τους ρουτίνα. Προπόνηση, διατροφή και ύπνο. Σημαντική η διατήρηση της φυσικής κατάστασης για να μπουν στο πρόγραμμα εύκολα, χωρίς κόπους και τραυματισμούς. Η ψυχική ανθεκτικότητα που διαθέτουν οι αθλητές, αλλά και η εμπειρία στον αγωνιστικό αθλητισμό, είναι τα όπλα για όλες τις αντίξωες καταστάσεις και συνθήκες. Η τεχνολογία έχει την ικανότητα να δημιουργήσει υποστήριξη μεταξύ των συναθλητών. Μέσα από ομαδικές συναντήσεις, καθένας λέει τις εμπειρίες του, βοηθούν στη βελτίωση των ψυχολογικών δεξιοτήτων, όπως και η αυτοσυγκέντρωση, η χαλάρωση και ο καθορισμός των στόχων. Να ευχηθούμε η περίοδος της επανένταξης στον αθλητισμό, της επανένταξης των αθλητικών δραστηριοτήτων, θα είναι πολύ μικρή για να αποφύγουμε τις επιπτώσεις που θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Η διαστομάτωση του αθλητισμού, ο παιδικός, ο σχολικός, ο ατομικός, ο ομαδικός, ο αγωνιστικός, ο ερασιτεχνικός, ο επαγγελματικός, είναι τόσο μεγάλη και γι' αυτό και είναι πολλά τα κομμάτια που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό και θα ήθελε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να μην σας κουράζω, θα πω ότι ο αθλητής όταν αθλείται το κάνει για αυτόν, ο πρωταθλητής το κάνει για τους άλλους. Οι προπονητές είναι οι δημιουργοί, οι παράγοντες είναι οι διαχειριστές της δημιουργίας. Αυτά εν ολίγης και σας εύχομαι ότι καλύτερο και οποιαδήποτε ερώτηση. Πολύ ευχαριστώ σας απαντήσω. Κύριε Αλεξιούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ σαφής. Μία πρόταση που κράτησα από εσάς είναι πως η μακροχρόνια αποχή από τον αθλητισμό θα δημιουργήσει ατονία στα παιδιά και όχι μόνο. Τώρα, Κυριακή, να πάμε στις ερωτήσεις. Όποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις είτε στο chat, είτε αν θέλει να σηκώσει το χεράκι. Βεβαίως, όποιος θέλει να... Αλλά θα είναι να γίνονται οι ερωτήσεις διαζώσεις, αν γινόταν, για να τις ακούμε όλοι. Να μην ανοίγουμε. Νομίζω καλύτερα, όποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, μπορεί να ανοίξει την κάμερά του, το μικρόφωνο του. Εντάξει, βέβαια, αν το θέλει κάποιος, μπορεί να μας το στείλει και στο chat. Έχω ήδη μία πρώτη ερώτηση προς την κυρία Λαλιώτου, που μου ήρθε στο chat. Κυρία Λαλιώτου, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκειμένου να υποστηριχτούν οι νέοι ερευνητές και οι φοιτητές στα διάφορα προγράμματά του στο πλαίσιο της πρόθεσης της έρευνας και μιας προσπάθειας να διατηρηθούν οι νέοι ερευνητές εδώ? Πόσο μάλλον τώρα και σε αυτή την δύσκολη περίοδο που όλα γίνεται εξ αποστάσεως. Νομίζω δεν σας ακούμε. Όχι, δεν σας ακούμε, δεν έχουμε ήχο. Θέλετε, κλείστε την κάμερα, μήπως βοηθεί. Εάν υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να απαντήσουμε σε άλλες ερωτήσεις. Οπότε, προς το τέλος, εφόσον διορθωθεί το θέμα με τον ήχο, να μας απαντήσετε.
Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση προς τους ομιλητές, κάποιο σχόλιο? Μπορείτε να ανοίξετε τις καμερές σας. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Βεβαίως, ναι. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, από τη στιγμή που... Ευχαριστώ. Από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε και κατόπιν αυτή τη συζήτηση που προηγήθηκε το ρόλο του αθλητισμού, τόσο για την ίδια την κοινωνία και για την συνεισφορά του στην οικονομία, όσο και για το άτομο. Και έχουμε ήδη ακούσει ότι η τεχνολογία στην εκπαίδευση, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, βοήθησε. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε τη συνδρομή της τεχνολογίας και στον αθλητισμό, γιατί παρατηρείται ότι στα ξένα κράτη χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να δημιουργήσει τέτοιες ομάδες ή να συνεχίσουν την προπόνησή τους ή την επαφή τους. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο αθλητισμός μαζί με την εκπαίδευση μπορεί να πάνε χέρι-χέρι και, συγγνώμη, με την τεχνολογία, όπως βλέπουμε, γιατί συγκεκριμένα σε κράτη όπως είναι η Αμερική ή σε άλλα, γιατί τα παιδιά έχουν και την ανάγκη της επικοινωνίας που μπορεί να είναι επιτυχημένη μέσω του αθλητισμού. Οπότε η ερώτηση μου είναι, η τεχνολογία τώρα, στο στάδιο που βρίσκεται, θα μπορούσε να βοηθήσει στο να μην σταματήσει σε εισαγωγικά ο αθλητισμός? Θα μπορούσα να απαντήσω? Ναι, η ερώτηση τίθεται. Νομίζω ότι αλλά η τεχνολογία έχει μπει. Δεν είναι τυχαίο πλέον ότι πολλά link και πολλές τηλεπροπονήσεις πλέον έχουν μπει στη ζωή μας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί γυμναστές, άλλωστε και ο Δήμος νομίζω τώρα ετοιμάζει αυτό το κομμάτι για να μπορέσει να δημιουργήσει κίνηση, χορό, οτιδήποτε, οποιαδήποτε άθληση. Η τεχνολογία εξάλλου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, κρατώντας στατιστική και διευρύνοντας και δημιουργώντας εξέλιξη, γιατί τα στοιχεία που παίρνει και τα αναλύει και τα λοιπά βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Απλά το σημαντικό είναι ότι ο άμεσος αθλητισμός δημιουργεί το feeling, το συναίσθημα, έχει πολύ καλύτερο επίπεδο παρακίνησης. Αυτό είναι το καλύτερο και το πιο όμορφο, γιατί ο Έλληνας είναι άκρο συναισθηματικό άτομο και θέλει σε προσωπικό επίπεδο να κάνει πράγματα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Έλληνας προτιμάει να πληρώσει για να έχει ένα personal training πολλές φορές, trainer, παρά να πάει να κάνει ένα ομαδικό άθλημα. Νομίζω ότι, όπως το είπατε, η τεχνολογία έχει μπαίνει σιγά-σιγά, είναι πλέον αναγκαιότητα των καιρών και της εξέλιξης και εύχομαι να βρει ακόμα μεγαλύτερες λύσεις στο να δώσει καλύτερη βοήθεια στον άνθρωπο, γιατί, ξέρετε κάτι, όταν ήμασταν στη Γυμναστική Ακαδημία, μας λέγανε ότι γυμναστική σημαίνει εφαρμοσμένη ιατρική. Η δυνατότητα που δίνει η γύμναση στο σώμα, στο να μπορεί να το θωρακίζει, αλλά και η δυνατότητα το να μπορεί να εξελίσσει συνεχώς και να διευρύνει τα όρια του, είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες και στην καθημερινότητα. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί να καταπολεμήσει το σύνδρομο που έρχεται ραγδαία, και θα το δείτε πολύ αυτό στη δικιά σας την γενιά, είναι το σύνδρομο της κατάθλιψης. Και αυτό πιστεύω ότι ο αθλητισμός, επειδή γνωρίζεις τη δυνατότητα και την ικανότητα του σώματός σου, επειδή σου δίνει τη δυνατότητα της δημιουργίας και της σύνθεσης, γιατί αυτό αποτελεί μια κίνηση. Μια κίνηση έχει δύναμη, έχει τεχνική, έχει ταχύτητα, έχει νευρομυϊκές συναρμογές, η οποία καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και έχει ευστοχία ή πολλές φορές γίνεται κατ' επανάληψη για να γίνεται κατευθείαν με αυτοματισμούς. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι αυτά που μπορούν στην εξέλιξη της ζωής μας να μας βοηθήσουν και να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν σας έχω καλύψει. Είναι μια άποψη ενδεχομένως από όλο το φάσμα αυτό. Τώρα λειτουργεί το μικρόφωνο μου να μιλήσω. Ναι, μπορείτε να απαντήσετε. Θέλετε να υπενθυμίσετε την ερώτηση? Όχι, ήταν για την διαφυγή νέων ερευνητών επιστημόνων. Αυτή δεν ήταν η ερώτηση? Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Τα τελευταία χρόνια,
τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της προγραμματικής, δηλαδή την τελευταία πενταετία, υπήρξαν όχι από την πλευρά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγκεκριμένα, από την πλευρά της πολιτείας, η αλήθεια είναι, τεράστια επένδυση πόρων, κυρίως ερευνητικών πόρων, πρωτόγνωρη θα έλεγε κανείς για τη χώρα, σε προγράμματα τα οποία ήταν απευθείας στοχευμένα στην προσέλκυση νέων ερευνητών. Αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργήσε πραγματικά πολύ καλά, διότι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πάρα πολλούς τέτοιους πόρους και επί της ουσίας το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου εκτινάχθηκε την τελευταία πενταετία και είναι σημαντικό αυτό να το θυμίζουμε, γιατί πρόκειται για μια πενταετία που βρισκόμασταν ακόμα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, γιατί δόθηκε η δυνατότητα σε νέους ερευνητές να διεκδικήσουν και μάλιστα αυτόνομα, δηλαδή να είναι οι ίδιοι επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων, πόρους ερευνητικούς. Το Πανεπιστήμιο από την πλευρά του έχει κάνει πρόσφατα κάποιες ενέργειες, διαθέτοντας ίδιους πόρους, δηλαδή πόρους του ειδικού λογαριασμού έρευνας, για την προκήρυξη υποτροφιών, κυρίως για υποψήφιους διδάκτορες. Ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε αυτό, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή δικά μας χρήματα, αυτό σημαίνει ιδίους πόρους, για να προκηρύξουμε και μάλιστα να προκηρύξουμε τριετής υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες και να δώσουμε τη δυνατότητα σε παιδιά που δεν είχαν άλλη χρηματοδότηση να κάνουν υποτροφίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα συνεχίσει αυτή η ροή πόρων, ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, σε προγράμματα που θα απευθύνονται ευθέως σε νέους ερευνητές και θα τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα στη χώρα μας και να παραμείνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι πολύ εντυπωσιακό για μένα, ήταν τρομερά εντυπωσιακό, ότι σε κάθε προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ τα τελευταία χρόνια στο πανεπιστήμιο, που υπήρξαν αρκετές, ήταν απίστευτη η συρροή ανθρώπων, συναδέλφων, νέων ερευνητών από το εξωτερικό, οι οποίοι ήρθαν και διεκδίκησαν θέσεις σε ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον νέων ερευνητών, ακόμα και αυτών που έχουν φύγει, να επιστρέψουν στη χώρα και να εργαστούν σε ελληνικά δημόσια ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό και πρέπει να το υποστηρίξουμε, διότι είναι η μόνη δυνατότητα και η μόνη πιθανότητα που έχουμε για το μέλλον. Τώρα θα ήθελα και εγώ, αν μου επιτρέπετε, να χρησιμοποιήσω το πλεονέκτημα του μικροφόνου για τον αθλητισμό. Έχω και εγώ μια ερώτηση ή παρατήρηση, μάλλον θα έλεγε κανείς. Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα που τα χαρακτηριστικά, μάλλον, της ελληνικής κοινωνίας αλλά και των ελληνικών πόλεων που ανέδειξε η κρίση, είναι το πρόβλημα που έχουμε με το δημόσιο χώρο. Καταρχήν, με την απουσία δημοσίου χώρου. Στις περισσότερες από τις πόλεις μας, η τάση του κόσμου να βγει έξω και να κάνει την οποιαδήποτε δραστηριότητα που είναι υγειονομικός ασφαλής σε εξωτερικό χώρο, ανέδειξε την έλλειψη δημοσίου χώρου και πραγματικά τον συνωστισμό στους ελάχιστους δημόσιους χώρους τους οποίους έχουμε. Για παράδειγμα, στο Βόλο, στο παραλιακό μέτωπο. Αυτό το οποίο δεν είδαμε να αναπτύσσεται πάρα πολύ, ενώ σε άλλες χώρες έγινε, ήταν τα προγράμματα οργανωμένου αθλητισμού σε δημόσιο χώρο. Αυτό δεν το είδαμε να γίνεται, παρόλο που ζούμε σε μια χώρα όπου η πλειοψηφία από τις 365 μέρες του χρόνου είναι κατάλληλη για να κάνει κανείς το οτιδήποτε πραγματικά υπαίθρια. Και το είδαμε σε άλλες χώρες ότι έγινε. Είδαμε ακόμα και συνολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, για να σας το πω έτσι, παιδάκια δηλαδή του σχολείου, σε χώρες όπως η Νορβηγία, για παράδειγμα, που δεν ενδείκνεται κιόλας στο κλίμα της ή κάτι τέτοιο, να κάνουν ακόμα και μαθήματα σε υπαίθριο δημόσιο χώρο. Εδώ δεν το είδαμε αυτό. Και εδώ νομίζω ότι οι δυνατότητες που έχει ένας Δήμος και μία πόλη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είδαμε κόσμο, πολύ σωστά το είπαν οι συνάδελφοι πριν, να βγαίνει έξω και να περπατάει. Οργανωμένες δραστηριότητες δημοσίου χώρου δεν είδαμε τόσο πολύ. Ίσως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε. Ευχαριστούμε τόσο που απαντήσατε στην ερώτηση. Νομίζω καλυφθήκαμε. Όσο και για το σχόλιο του αθλητισμού που ήταν εύστοχο. Να υπενθυμίσω ότι στο chat έχει στείλει ο κύριος Κοτούλας έναν σύνδεσμο. Μας ζητάει να καταθέσουμε την άποψή μας και χρειάζεται 2-3 λεπτά. Εάν θέλετε να μπείτε να το συμπληρώσετε για να το συζητήσουμε στο τέλος. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ μία ερώτηση όσον αφορά την παιδεία.
Μπορεί να μου απαντήσει όποιος από τους δύο θέλει, είτε ο κύριος Κοτούλας είτε η κυρία Λαλιώτου, σχετικά με το μέλλον της εκπαίδευσης. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ψηφιακό? Γιατί προσωπικά πιστεύω ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή και το εξ αποστάσεως, τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στις άλλες βαθμίδες, αλλά και σίγουρα το επιτάχυνε αυτή τη διαδικασία ο κορονοϊός, αλλά πιστεύετε ότι από εδώ και πέρα θα είναι εξ ολοκλήρου ψηφιακό το μέλλον τουλάχιστον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Θα μου δώσετε λίγο 2 δευτερόλεπτα να πω λίγο κάτι? Ναι, βεβαίως. Χθες το πρωί πέθανε ο Ράσο Μοράλης. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για μας του αθλητισμού βέβαια, της μεγάλης ΑΕΛ, και ήταν για μας ένας από τους ανθρώπους που μας στήριξαν. Σε 20 λεπτά, μισή ώρα γίνεται η κηδεία. Θα μου επιτρέψετε να μπορώ να αποχωρήσω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση και θα ήθελα να την ακούσω. Ναι, ναι, βέβαια. Να σας ζητήσω συγγνώμη, αλλά επειδή είμαι από αυτούς που θέλω, που πρέπει να φτιάξει μερικά πράγματα όσον αφορά, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε στην κηδεία κτλ. Εντάξει, παιδιά. Πάρα πολύ που βρεθήκατε. Εγώ ευχαριστώ και με συγχωρείτε, γιατί πρέπει να κάνω αυτό το κομμάτι. Και τώρα, όταν κλείνω την κάμερα, μιλάω ουσιαστικά για τις διαδικασίες της κηδείας γι' αυτό. Και με συγχωρείτε πολύ. Καλό, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, γεια σας. Κυρία Λαγιώτου, να μιλήσω πρώτος αυτό. Σε αυτό. Ό,τι θέλετε. Ναι, μιλήστε. Ωραία. Χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές και την επικοινωνία και την εξ αποστάσεως για να καλύψουμε αυτή τη στιγμή κάποια ανάγκη. Στις προηγούμενες συνθήκες χρησιμοποιούσαμε τους υπολογιστές για να φέρουμε ένα διαφορετικό πνεύμα μέσα στην τάξη. Και επειδή δεν θέλω να μιλώ μονάχα με κωδικούς, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας έτσι μια εικόνα που έχω για μια τάξη. Μπορεί να τη χαρακτηρίσετε ίσως και λίγο όνειρο σε αυτό, ή ότι είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να γίνει. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε μια ομάδα 25 παιδιών που αποτελούν ένα τμήμα, που μπαίνουν μέσα σε ένα χώρο που είναι η αίθουσά τους. Υπάρχουν μαζεμένοι υπολογιστές σε 4 ή 5 γωνίες. Μπορούμε να το βρούμε αυτό ότι είναι ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που θα έχουν κάθε ομάδα. Ο εκπαιδευτικός θα έρθει, θα δώσει ένα χαρτί με οδηγίες, ή μπορεί τα παιδιά να βρούνε ένα αρχείο με οδηγίες στους υπολογιστές τους, όπου υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες ιστοσελίδες που μπορούν τα παιδιά να αναζητήσουν πληροφορίες, και συζητώντας μεταξύ τους, συνεργαζόμενοι, μπορούν να δημιουργήσουν μια εικόνα. Ένα κείμενο, όταν λέω εικόνα, έτσι, ένα κείμενο. Αυτά τα κείμενα από όλες τις ομάδες μπορούν να κατατεθούν και να αποτελέσουν από το συγκεκριμένο τμήμα να βγει το προϊόν, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα συζήτησης μεταξύ των παιδιών, συνεργασίας, που θα γίνει με βάση τις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο εκπαιδευτικός και με βάση τις πηγές που υπάρχουν. Με αυτόν τον τρόπο, λέω εγώ, ότι θα δώσουμε στα παιδιά τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προχωρήσουν. Δείτε όμως, χρησιμοποιώ τους υπολογιστές σε ένα πλαίσιο εκ του σύνεγγυς διδασκαλίας. Και μιλώ για ένα σχολείο που κινείται λίγο διαφορετικά. Δεν μπορώ να έχω όλη αυτή τη δουλειά σε συνθήκες 40 και 45 λεπτών μαθήματος. Θα ήθελα δηλαδή τα κουδούνια να μείνουν στην άκρη, που λέει ο λόγος. Θα ήθελα τους εκπαιδευτικούς να κινούνται σε 2 ώρα, 3 ώρα μαθήματα, αν είναι δυνατό. Να υπάρχουν αυτές οι πηγές σε όλα τα σχολιά,
να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να πάρουν τις κατευθύνσεις που θέλουν και να συζητήσουν όπως πρέπει, γιατί φανταστείτε τώρα σε μία αίθουσα 25 παιδιά να συνεργάζονται. Η φασαρία συσσαγωγικά που θα υπάρχει θα είναι τέτοια που ενδεχομένως να εμποδίζει τους άλλους να δουλέψουν. Όσο χαμηλόφωνα και να μιλούν, θα υπάρχει έτσι μία αναστάτωση. Χρειάζεται λοιπόν και μεγαλύτερος χώρος, ίσως χρειάζονται κάποια πετάσματα να δημιουργούν αυτές τις συνθήκες και φυσικά χρησιμοποιώ τους υπολογιστές ως μέσα για να προάγω την συνεργασία και τη δημιουργία. Γιατί αυτό το οποίο υπήρχε παλαιότερα ως πρόβλημα και σήμερα έχει ξεπεραστεί, η διάθεση δηλαδή της πληροφορίας με τέτοιον τρόπο και σε τέτοιες συνθήκες φέρνει μια καινούργια κατάσταση και νέες ανάγκες. Να σταματήσω εδώ. Δεν έδωσα ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε, έδωσα όμως μια απάντηση για το έτσι όπως έχω εγώ στο νου μου ένα σχολείο να λειτουργεί και πώς θα ήθελα να λειτουργεί χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα, τα ψηφιακά μέσα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοτούλα. Κύριε Λαλιώτου, έχετε να προσθέσετε κάτι πάνω στην... Ναι, εγώ θα ήμουν πιο... Εγώ είμαι πιο απόλυτη σε αυτό. Δεν υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς το διαζώσεις. Δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται ενοιολογικά, δεν υφίσταται ιστορικά, δεν μπορεί να υπάρξει. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι σώμα με σώμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και είναι στο φυσικό χώρο. Όλες οι άλλες μορφές είναι συμπληρωματικές, πολύ σημαντικές, αλλά συμπληρωματικές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών πρακτικών. Και μπαίνουμε τώρα, εγώ θα έλεγα, ότι δεν μπαίνουμε σε μία περίοδο αντικατάστασης, ας πούμε, της διαζώσης εκπαίδευσης. Μπαίνουμε σε μία περίοδο πολυτροπικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί διάφορες τροπικότητες επικοινωνίας. Στη βασική όμως, στη μεγάλη προϋπόθεση, του φυσικού χώρου. Δεν υπάρχει εκπαίδευση εκτός του φυσικού χώρου. Θα ήταν σαν να λέγαμε ότι υπάρχει κοινωνία εκτός του φυσικού χώρου. Δεν υπάρχει κοινωνία, ούτε κοινωνικές διεργασίες εκτός του φυσικού χώρου. Αυτό. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Αν μου επιτρέπετε, Κυριακή, να κάνω κι εγώ ένα προσωπικό σχόλιο. Εγώ είμαι φοιτητής δευτεροετής και προσωπικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν με βοηθάει καθόλου ως προς το να κατανοήσω το μάθημα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λαλιώτου. Ο Αναστάσιος έχει σηκώσει το χέρι, μισό λεπτάκι. Καλησπέρα, μπορώ να... Ναι, μπορείς να μιλήσεις. Πολλά από αυτά που άκουσα από τους ομιλητές τα έχω βιώσει εγώ ως εθελοντής στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Προσπαθήσαμε την πρώτη στιγμή και εμείς να κάνουμε διαδικτυακές δράσεις με τα παιδιά. Πιστεύω ότι είναι λίγο δυστοπικό μια κοινωνία που θα έχει μια εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό που βιώσαμε και εμείς με την έλλειψη από κοντά επαφής είναι η μεγάλη διαφορά. Ωστόσο, ο προσκοπισμός βασίζεται σε η προσκοπική μέθοδος σε ένα μοντεσοριανό σύστημα εκπαίδευσης και βασίζεται πολύ αυτή η μέθοδος και στην έξοδο στη φύση. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Αν το σύστημα γενικά το εκπαιδευτικό θα μπορεί να κινηθεί την επόμενη περίοδο στο να βγει στη φύση, δηλαδή έξω από την αίθουσα, και να χρησιμοποιήσει και άλλες μεθόδους, αν αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που ζούμε, και αν είναι ουτοπικό να γίνει αυτό, άμα θα μπορούσαν να τοποθετηθούν οι ομιλητές. Εγώ για να απαντήσω ότι τίποτα δεν είναι ουτοπικό. Όλα τα πράγματα έχουν να κάνουν με στόχο και σχεδιασμό. Εγώ θα περίμενα, για παράδειγμα, ότι το ξανάνοιγμα των σχολείων στις διάφορες βαθμίδες, αλλά ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, θα έπρεπε να έχει κεντρική οδηγία
να γίνονται όσο περισσότερες σχολικές δραστηριότητες έξω από το σχολείο. Εδώ αντίθετα είδαμε αντίθετη οδηγία που περιόρισε τη μετακίνηση των μαθητών εκτός σχολείου. Αυτό είναι πραγματικά μη ορθολογικό, κατά τη γνώμη μου. Εάν λέμε ότι οι κλειστοί χώροι είναι υγειονομικά επικίνδυνοι, αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε να κάνουμε εκτός κλειστών χώρων, τόσο καλύτερο. Άρα θα έλεγα ότι τώρα είναι η ευκαιρία, με μία έννοια. Κύριε Κοτούλα, έχετε λάβει απαντήσεις στην φόρμα που μας στείλετε? Ένα λεπτό θα σας πω. Εγώ τη συμπλήρωσα πάντως. Ένα λεπτό. Ελπίζω να συμπληρώθηκε και από... Έχω το σύνδρομο της καλής μαθήτριας. Λοιπόν. Βλέπω ότι και κάποια άλλη κυρία, η κυρία Μαριαλένα Κοτούλα, είχε κάποια ερώτηση. Έγινε αυτή ή... Θα ήθελα να ρωτήσω για την εξαποστάσεω εκπαίδευση. Ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε κράτη όπως είναι η ΗΠΑ είτε η Νέα Αυστραλία, σε απομακρυσμένες περιοχές και όχι μόνο, τα παιδιά έχουν κατήγον εκπαίδευση και πολλές φορές μπορεί ο ίδιος ο γονιός, ειδικά στην Αμερική, να το επιλέξει. Είναι το λεγόμενο homeschool. Στην Ελλάδα αυτό δεν θα μπορούσε να ευνοήσει περιοχές οι οποίες δεν διαθέτουν σχολεία. Παραδείγματος χάρη κάποια χωριά στη Θεσσαλία. Επειδή είναι πάρα πολύ λίγα τα παιδιά, δεν μπορούν να πάνε σχολείο και αναγκάζονται να πάνε στην Καρδίτσα ή σε κάποια πόλη, σε κάποιο χωριό που έχει σχολείο. Δεν θα μπορούσε να είχαμε ένα τέτοιο είδος εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά να μην χρειαζόταν, τουλάχιστον σε κάποιες εκπαιδευτικές βαθμίδες, να μην πηγαίνουν και να είναι homeschool, να υιοθετήσουμε κι εμείς ένα τέτοιο σύστημα. Προσαρμοσμένο βέβαια στις δικές μας ανάγκες. Καταρχήν, το homeschooling είναι κάτι διαφορετικό από το εξαποστάσεως τελείως. Το homeschooling είναι μία εμπλοκή του γονιού ή του φροντιστή, εν πάση περιπτώσει, όχι μία οπλική, μία ανάληψη ευθύνης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον φυσικό γονέα ή τον φροντιστή. Προσωπικά, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, εγώ είμαι κάθετα αντίθετη σε τέτοιου είδους επιλογές, για λόγους που έχουν να κάνουν για να σας το πω πολύ σύντομα, με το γεγονός ότι η εκπαίδευση έχει έναν πολύπλευρο χαρακτήρα και ένα από τους βασικούς στόχους της είναι η κοινωνικοποίηση, η ένταξη δηλαδή του ατόμου στην κοινωνία. Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία δεν γίνεται με τον εγκλεισμό του μέσα στην οικογένεια, ίσα-ίσα γίνεται με την έξοδο του από την οικογένεια στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Και όσο πιο νωρίς γίνει αυτό στη ζωή ενός ανθρώπου, τόσο καλύτερα. Με αυτή την έννοια, απαντώ ενδεχομένως και στη δεύτερη πλευρά, δηλαδή την εφαρμογή της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, εκεί πέρα που υπάρχουν λίγοι μαθητές. Πάλι αυτό είναι πρόβλημα. Διότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν διευκολύνει την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Δεν υπάρχει εκπαίδευση χωρίς κοινωνική ζήμωση. Κατά συνέπεια, κατά τη γνώμη μου, ακόμα και εκεί που εφαρμόζεται αυτό, επίσης προσέξτε να δείτε τώρα τι συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε χωριά της Θεσσαλίας, περιοχή στο κέντρο της χώρας, προσβάσιμης απολύτως με όλα τα μέσα, με περιοχές στις ΗΠΑ ή στην Αυστραλία, που όντως η φυσική πρόσβαση είναι πολλές φορές πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ θεωρώ ότι η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές επί της ουσίας εντείνει την εκπαιδευτική ανισότητα, διότι δεν παρέχει τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό σε όλα τα παιδιά μιας χώρας. Μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, εξάλλου για τις ΗΠΑ που το ξέρω καλύτερα, για την Αυστραλία δεν το ξέρω τόσο καλά, είναι συμπληρωματικό, έτσι, εξ αποστάσεως. Σε περιοχές της Αλάσκας, ας πούμε, που δεν υπάρχει πρόσβαση λόγω των καιρικών συνθήκων, είναι συμπληρωματικό, δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση. Συμπληρωματικό, δηλαδή, σε συγκεκριμένες περιόδους. Εγώ θεωρώ ότι είναι περιορισμένη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό αγαθό αυτό και μια πολιτεία έχει οφείλει να διασφαλίζει την ισονομία. Και η ισονομία είναι η πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση. Αυτό. Δηλαδή, μας ξεφεύγει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η εκπαίδευση δεν είναι απόκτηση ενός γνωσιακού κεφαλαίου. Είναι το κουτί και το παίρνουμε. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία η οποία έχει να κάνει με σχέσεις, με ανθρώπους, με διαδικασίες κοινωνικοποίησης, οι οποίες δεν διασφαλίζονται εάν βγάλεις το διαζώσεις κομμάτι από μέσα. Πρέπει να το δούμε ουσιαστικά αυτό.
Υπάρχει μια ερώτηση από τον Λαδόπουλο Δημήτρη. Δημήτρη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω ένα σχόλιο προς την κυρία Λαλιώτου και αυτά που αναφέρει και μια ερώτηση προς την ίδια. Εγώ συμφωνώ ότι στην παρούσα χρονική διάρκεια και χώρο η διαζώσεις εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για την κοινωνική ενσωμάτωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Δεν θεωρείται όμως ότι καθώς προχωράμε γρήγορα σε τεχνολογικά μέσα αυτό το πράγμα θα αλλάξει και δεν αποτυπώνεται αυτό σήμερα με τις σχέσεις που αναπτύσσονται τις διαδικτυακές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, κυρία Ραλιώτη, παραδείγματος χάρη, πώς θεωρείτε ότι θα είναι η εκπαίδευση όταν θα γίνεται μέσω virtual reality, μέσω εικονικής πραγματικότητας δηλαδή. Θα θεωρείτε ότι τα παιδιά εκεί πέρα θα έχουν μια κοινωνική συναναστροφή όταν είναι σε έναν χώρο στο ίντερνετ και βρίσκονται μέσω ενός τελείως ψηφιακού κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή στο μέλλον, πώς βλέπετε ότι αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί? Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, προφήτης δεν είμαι, αλλά νομίζω ότι απάντησα προηγουμένως όταν είπα ότι εγώ το μέλλον είναι το εκπαιδευτικό, το βλέπω πολυτροπικό. Δεν βλέπω δηλαδή ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρεται έρχονται να αντικαταστήσουν άλλες μορφές. Ίσα-ίσα έρχονται να κάνουν ένα augmentation, μια επαύξηση. Ξάλλου δεν είναι, είναι ενδεικτικό ότι και το virtual reality το λέμε επαυξημένη πραγματικότητα, έτσι. Έρχονται να κάνουν μια επαύξηση της κοινωνικής εμπειρίας, όχι μια απομείωση της κοινωνικής εμπειρίας. Άρα το virtual, τη virtual εκπαίδευση ή την εκπαίδευση σε εικονικό περιβάλλον θα την έβλεπα σαν ένα συμπληρωματικό μέσο, σαν μια συμπληρωματική εμπειρία που ανταποκρίνεται εξάλλου και στην καθημερινή ζωή των παιδιών, συμπληρωματική μαζί με τον ιδρώτα μέσα στην τάξη. Νομίζω η απάντηση ήταν κατατοπιστική. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε περάσει κατά ένα τέταρτο το χρόνο μας. Είναι ένα θέμα που σηκώνει μεγάλη συζήτηση που λέμε. Αν συμφωνείτε και εσείς να δεχτούμε ακόμη μία-δύο ερωτήσεις, να σχολιάσουμε τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του κυρίου Κοτούλα και μετά να ολοκληρώσουμε μόνο και μόνο σεβόμενοι τους χρόνους σας. Αλλιώς είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, εσείς χαιρετίζετε αυτό. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, δεν έχω πρόβλημα να απαντώ. Ωραία, ούτε από εμάς υπάρχει πρόβλημα, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Βλέπω έχει σηκώσει το χέρι του ο κύριος Πέκας. Αν θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο του να κάνει την ερώτησή του. Αποστόλη, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Ελπίζω να με ακούτε κι εσείς. Ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Πολύ πλούσια η κουβέντα, όπως ανοίγει. Για την ακρίβεια, δεν θα κάνω ακριβώς ερώτηση. Δύο λεπτά, έτσι, ερώτηση, παύλα, σχόλιο. Δύο πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχει αξία να αναφερθούν. Αρχικά, το κομμάτι της πανδημίας, νομίζω ότι μας έριξε κάποια πράγματα. Το πρώτο πράγμα το οποίο μας έριξε και στο οποίο νομίζω ότι πρέπει, επειδή έχει ακουστεί πολύ το κομμάτι της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, όσοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι και όσοι είναι στο χώρο της εκπαίδευσης είναι να πέσουν από πάνω, είναι ότι αυτό το οποίο είναι πλέον σίγουρο είναι ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το εξαποστάσεως εκπαίδευση και κάτι εντελώς διαφορετικό κάνω το μάθημα διαδικτυακά. Πολλά από τα προβλήματα τα οποία παρατηρήθηκαν και το στην αρχή ειδικότερα αυτή τη περίοδου είχε να κάνει γιατί απλά υπήρξε μια μετατροπή του μαθήματος το οποίο ήταν προετοιμασμένο για να γίνει μέσα στην αίθουσα και διαζώσεις και απλά υπήρξε μια προβολή αυτού του κομματιού online. Αυτό νομίζω ήταν εξ αρχής καταδικασμένο να αποτύχει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο αναφέρθηκε και το είπε και η κυρία Λαλιώτου νωρίτερα και συμφωνώ πάρα πολύ, είναι ότι έως ένα βαθμό είναι αυτό που ακούγονταν πάρα πολύ στην αρχή. Η κρίση, η υγειονομική κρίση δεν κάνει διακρίσεις, η διαχείριση τις κάνει. Όταν θέλουμε να μιλάμε για εξαποστάσεως εκπαίδευση ή για το γεγονός ότι οι μαθητές δεν μπορούν να μπαίνουν στην σχολική αίθουσα και μάλιστα αυτό ορίζεται κεντρικά για το Υπουργείο, τότε πρέπει να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι κάθε ένας μαθητής σε αυτή τη χώρα θα διατηρεί το δικαίωμα και να έχει την αναμπόδιστη και ισότιμη πρόσβαση στο δωρεάν ελληνικό σχολείο.
Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση αν ξαναζήσουμε ή αν συνεχίζουμε να ζούμε τέτοιες καταστάσεις, να υπάρχει δυνατότητα τόσο στον τεχνικό εξοπλισμό, αλλά εγώ θα το πάω ακόμα και ένα βήμα πιο πέρα, όσο και στη δυνατότητα δωρεάν γραμμής και σύνδεσης στο ίντερνετ, γιατί είχαμε πολλές οικογένειες οι οποίες μείναν άνοιγες, ήταν σε αναστολή εργασίας, οικογένειες οι οποίες ζορίζονταν και δημιουργήθηκε μια μεγάλη ανισότητα μεταξύ των μαθητών. Και αυτό θα πω ότι ένα άλλο κομμάτι το οποίο στην αρχή ειδικότερα υπήρχε πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το κομμάτι το τι γίνεται σε αυτές τις καταστάσεις με μαθητές αμαία και την ειδική υποστήριξη και έννοια την οποία θα πρέπει να έχει το Υπουργείο και κάθε ένας ο οποίος είναι και ασχολείται με το κομμάτι της εκπαίδευσης όταν η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως. Τέλος, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό και πολύ σύντομο σχόλιο για να καταλάβουμε την αξία της εκπαίδευσης μέσα σε μια κοινωνία. Αναφέρθηκε και από τον κύριο Κουτούλα και από την κυρία Λαλιώτου. Έχει να κάνει και με το κομμάτι της κοινωνικοποίησης, με πάρα πολλά ζητήματα. Θέλω να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Βλέπουμε ότι στις κρίσιμες στιγμές στις οποίες διανύει αυτή τη στιγμή η κοινωνία και όλος ο κόσμος, υπάρχει ένα μεγάλο, θα πω δυστυχώς, κομμάτι το οποίο βγάζει κάποια άσχημα αντανακλαστικά, θα τα πω έτσι γενικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν οι αρνητές της μάσκας, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνωμοσιολόγοι και ούτω καθεξής. Εάν κάτσουμε και ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά πάνω σε αυτές τις ομάδες και στα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν, θα δούμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Αυτό και μόνο δείχνει το γεγονός το πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και δείχνει και θα πρέπει να μας κάνει να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι και έτοιμοι και αποφασισμένοι να συνεχιστεί η απρόσκοπη διαδικασία και λειτουργία της εκπαίδευσης ακόμα και μέσα στην πανδημία. Αυτά θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ακόμη μία ερώτηση από τον Βαγγέλη, τον παπά. Βαγγέλη. Ναι, καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Πιστεύω ότι η ερώτηση σας απευθύνεται περισσότερο στη κυρία Λαλιώτου, γιατί και εγώ ως φοιτητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αντιλαμβάνομαι τους προβληματισμούς και τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, θα ήθελα ένα σχόλιο, επειδή είναι και κάτι σύγχρονο, για το νομοσχέδιο που αφορά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το οποίο δεν είμαι εγώ σε θέση να πω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, απλά μου έκανε εντύπωση που ο ακαδημαϊκός κόσμος στο σύνολό του ήταν αντίθετος και είχε τις ενστάσεις του, αλλά παρόλα αυτά η πολιτεία επέλεξε να το εγκρίνει. Αν υπάρχει κάποιο σχόλιο σε αυτό, προβληματισμοί για την εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ και εγώ για την ερώτηση. Εντάξει, τώρα αυτό είναι τεράστιο, δεν μπορώ να το απαντήσω όπως καταλαβαίνετε. Καταρχήν, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να μιλάει για το σύνολο του ακαδημαϊκού κόσμου. Έτσι. Αυτό θα ήταν, νομίζω, δεν ξέρω τι κάνει το σύνολο του ακαδημαϊκού κόσμου. Επίσης, εσείς ως φοιτητής μας είσαστε μέλος του ακαδημαϊκού κόσμου, άρα αυτό που είπατε ότι δεν μπορείτε να έχετε άποψη, εγώ δεν το δέχομαι. Τα παιδιά μας έχουν άποψη συνήθως. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν σημεία του νόμου τα οποία έχουν προβληματίσει την ακαδημαϊκή κοινότητα και ως προς τη στόχευση και ως προς την εφαρμογή. Εγώ θεωρώ ότι όταν μιλάμε για πολιτική, δηλαδή την πολιτική εννοώ ότι είναι το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών με αυτή την έννοια, θα πρέπει πρώτα να βάζουμε ένα ερώτημα που είναι ποιο είναι το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε. Εάν συμφωνήσουμε στο ποιο είναι το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε, τότε μπορούμε να αναμετρηθούμε ως προς τις λύσεις τις οποίες προτείνουμε. Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν συζητηθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι αφορούν έτσι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας είναι η επερχόμενη μείωση του αριθμού εισακτέων στα ΕΗ. Υπολογίζεται ότι η μείωση του αριθμού εισακτέων θα είναι γύρω στο 35%. Και πάνω σε αυτό υπήρξε πολλή συζήτηση και νομίζω θα υπάρχει και ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση στο επόμενο
διάστημα και ως προς τη στόχευση, δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο πάμε να λύσουμε μειώνοντας τον αριθμό των εισακτέων και μάλιστα μειώνοντας τον αριθμό των εισακτέων σε μία περίοδο κρίσης της ελληνικής κοινωνίας, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει να γίνεται σε άλλες χώρες. Μάλλον το αντίθετο βλέπουμε, να υπάρχουν αυξήσεις του αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και είναι κάτι το οποίο θα μας προβληματίσει. Δηλαδή, τι πάμε να λύσουμε, λύνεται έτσι αυτό το πρόβλημα και επίσης τι επιλογές και τι εναλλακτικές προτείνουμε στους νέους ανθρώπους από τη στιγμή που λέμε ότι μειώνουμε την αριθμητικά την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι επί της ουσίας συνεπάγεται μία διαρροή φοιτητικού δυναμικού και τελικά μία διαρροή ταλέντου για την ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι είναι και ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε με βάση τον νέο νόμο, δηλαδή ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Ευχαριστούμε πολύ. Εφόσον βλέπω ότι δεν υπάρχει άλλη ερώτηση στο chat, κύριε Κοτούλα, θα θέλετε να μας αναλύσετε τα συμπεράσματα από το ερωτηματολόγιο? Ναι. Όσο παρουσιάζω αυτά τα οποία έχουν προκύψει από αυτές τις 12 απαντήσεις, από αυτό το μικρό δείγμα που είμαστε εδώ και φυσικά είναι στη διάθεσή σας, θα ήθελα να πω ότι με βρίσκει απολύτως σύμφωνο η άποψη της που κατατέθηκε από την κυρία Λαλιώτου για την εκ του σύνεγγυς διδασκαλία. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό, όσο μικρό και αν είναι το σχολείο και όσα λίγα και αν είναι τα παιδιά που μένουν εκεί πέρα. Πρέπει να υπάρξει αυτή η αλληλεπίδραση και αυτή η σμήλευση των συμπεριφορών. Να προχωρήσουμε όμως εδώ πέρα. Έχουμε ακριβώς 6 άντρες, 6 γυναίκες εδώ που απάντησαν, με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι μιας ηλικίας πάνω από τα 30. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι από τα 16 έως τα 18 εδώ πέρα. Έχουμε μια μεγάλη, μάλλον η πλειοψηφία όσων απάντησαν κρατούν μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ έχουμε και ένα 8% που κρατά διδακτορικό τίτλο. Και από εκεί για πέρα, να δούμε τις 5 πρώτες λέξεις που κατατέθηκαν. Είναι αναπροσαρμογή, συνεργασία, τεχνολογίες πληροφορίας επικοινωνίας, ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων, συναισθηματική υποστήριξη, δυσκολίες, εναλλακτική, απρόσωπη, κούραση, συνεχής, μονοτονία, μουντάδα, πρωτοπορία, κατάθλιψη, παχυσαρκία, ατελή, σάχαρη, ελλειμματική, σημαντική, περιορισμένη, τηλεκπαίδευση, ευκαιρία, άγνοια, απομόνωση, δυσκολίες, ανισότητες, διαδικτυακά, δυσκολίες, συνέχιση, ισότιμη, υπολογιστές, πιτζάμες, κλειστές κάμερες, περισσότερες ερωτήσεις από τους φοιτητές στο μάθημα λόγω απρόσωπης εκπαίδευσης, περιορισμός, εξ αποστάσεως, μέλλον, τηλεκπαίδευση, ηλεκτρονική τάξη, online εκπαίδευση, σπίτι, προχειρότητα, περιορισμός, εξοπλισμός, περιορισμός, έλλειψη, λύση, ανάγκη, αδράνεια, κούραση, εσωστρέφεια. Θα έλεγα ότι υπάρχουν θετικά, υπάρχουν αρνητικά εδώ πέρα, αναμενόμενο. Μοιράστηκαν λοιπόν με κάποιον τρόπο αυτές οι 5 λέξεις. Τώρα, τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης από απόσταση. Αγχώνουμε περισσότερο με τα μαθήματα εξ αποστάσεως παρά όταν γίνονται από κοντά. Εδώ πέρα μάλλον υπάρχει μια ασυμφωνία προς αυτό. Ελάχιστες είναι οι 2 είναι οι συμφωνίες σε αυτό το θέμα. Ότι υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη συμφωνία με το εξ αποστάσεως. Δηλαδή δεν υπάρχει άγχος, θα λέγαμε εδώ πέρα. Το δεύτερο, θλίβομαι όταν τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως. Σχεδόν απόλυτη συμφωνία. Όταν τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως, μου λείπουν οι φίλοι μου, επίσης. Νιώθω μεγάλη ανασφάλεια για το μέλλον.
θα μπορούσε να θεωρηθεί μια κατανομή που γέρνει προς τα δεξιά. Συμφωνία λοιπόν και εδώ. Βαριέμαι στα εξ αποστάσεως μαθήματα. Μάλιστα. Τα μαθήματα εξ αποστάσεως με κουράζουν. Κούραση λοιπόν και εδώ. Συμφωνία σε αυτό. Δυσκολεύομαι να διατηρώ την προσοχή μου στα εξ αποστάσεως. Επίσης, συμφωνία. Στα εξ αποστάσεως μαθήματα νιώθω πως δεν μπορώ να βρω τη θέση μου μέσα στην ομάδα. Επίσης, συμφωνία βλέπω. Διαθέτω όλα τα απαραίτητα ψηφιακά μέσα για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεων. Μάλιστα. Και στεναχωριέμαι όταν ξέρω ότι κάποια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση. Συμφωνείτε και σε αυτό. Προτιμώ τη ρουτίνα της εξ αποστάσεως από αυτή της εκ του σύνεγγης. Μάλλον όχι. Δεν την προτιμά αυτό το μικρό δείγμα που έχουμε εδώ. Η σχέση μου με την τεχνολογία έχει βελτιωθεί. Νιώθω πως μπορώ να χειρίζομαι με άνεση διάφορα λογισμικά. Εδώ πέρα έχετε συμφωνία. Επικοινωνώ καλύτερα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και επειδή μοιράζομαι πληροφορίες, εικόνες και υπάρχει συνεργασία και εδώ πέρα μάλλον είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε γιατί δίνει μια διαφορετική προοπτική πολύ κοντά σε αυτό το οποίο παρουσίασα ως μια σκέψη θετικά λοιπόν και εδώ πέρα. Το εξ αποστάσεως μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον και εύκολο με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Υπάρχει 4 άτομα βρίσκονται στη μέση και υπάρχουν 6 άτομα τα οποία συμφωνούν σε αυτό. Το εξ αποστάσεως μάθημα είναι πιο διαδραστικό γιατί έχω μεγαλύτερη δυνατότητα να επηρεάζω την εξέλιξη του σε σχέση με το μάθημα εκ του σύνεγγης. Και εδώ πέρα υπάρχει άρνηση σε αυτό. Ασυμφωνία δηλαδή. Το εξ αποστάσεως μάθημα είναι πιο δημιουργικό σε σχέση με το μάθημα εκ του σύνεγγης. Ασυμφωνία και σε αυτό. Είναι πιο οργανωμένο, προγραμματισμένο και σχεδιασμένο. Ασυμφωνία και σε αυτό. Για το εξ αποστάσεως μάθημα πάντα μιλούμε. Μετά το διάστημα του περιορισμού και της εξ αποστάσεως, νιώθω πως υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι απαντήσεις βρίσκονται στη μέση. Θα έλεγα ότι τα 9 άτομα είναι από τη μέση, 3 άτομα είναι από εδώ, 3 άτομα από εκεί και ακριβώς στη μέση είναι οι 6. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάποια απάντηση εδώ. Οι γονείς είναι πιο υποστηρικτικοί προς τα παιδιά τους τώρα που τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως. Για κάτι της λίγο θα λέγαμε ότι υπάρχει συμφωνία. Οι μαθητές μετά το εξ αποστάσεως μαθήματα συμπεριφέρονται πιο υπεύθυνα σε ό,τι αφορά στην τήρηση κανόνων. Οριακά, οι απαντήσεις εδώ πέρα είναι προς την άρνηση. Έχει ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, να δούμε πώς ανταποκρινόταν ο πληθυσμός αν έπαιρνε αυτό το ερωτηματολόγιο που είναι πραγματικά απλό, δεν εμβαθύνει. Γνωρίζουμε ότι δεν εμβαθύνει, αλλά είναι μία πρώτη προσέγγιση. Τι λέτε? Έχετε λοιπόν τώρα τη φόρμα. Θα μπορούσατε να την διαμοιράσετε. Έχετε την ηλεκτρονική διεύθυνση. Θα μπορούσαμε φυσικά να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ένα mail με τον συνάδελφό σας εδώ που μας βοήθησε, τον Παύλο, και να μοιραστούν αυτά τα αποτελέσματα όταν καταγραφούν από όλους. Τι λες Παύλο και Κυριακή, να το κάνουμε έτσι? Ε? Τη φόρμα την έχετε πάντως από εδώ, από το chat. Τι λες Κυριακή? Παύλο, θέλεις να μιλήσεις? Δεν σε ακούγαμε τόση ώρα, είχες κλειστό μικρόφωνο. Να κάνουμε, ναι, αυτό που είπε ο κύριος. Μπορούμε να το στείλουμε και στα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, αν θέλετε. Ούτως ή άλλως η πλειονότητα... Μπορείτε να το κυκλοφορήσετε και μετά από εκεί και πέρα θα δώσουμε μία εβδομάδα ίσως περιθώριο και μετά θα σας στείλουμε τα δεδομένα τα οποία μπορείτε φυσικά να τα συζητήσετε. Εννοείται, είναι εξαιρετικό follow-up να γίνει αυτό μετά το webinar. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση?
Κάποιο σχόλιο που θα ήθελε να κάνει κάποιος. Ναι, υπάρχει ένα κράκι. Θα θέλετε να άνοιξε το μικρόφωνο και την κάμερά σας να τοποθετηθείτε. Ναι, μια παρατήρηση μόνο ήθελα να κάνω. Καταρχήν να χαιρετήσω τους γνωστούς και φίλους. Συγχαρητήρια για την όλη οργάνωση και για το περιεχόμενο της συζήτησης. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι, μετά από όλη αυτή την εμπειρία, νομίζω ότι γίνεται φανερή η έλλειψη ενός παιδαγωγικού υπόβαθρου που αφορά στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Ας μην γελιόμαστε, μέχρι τώρα λειτουργήσε θαυμάσια σε ό,τι αφορά στο μέρος της διατήρησης της επαφής των παιδιών με το σχολείο. Υπήρξε όμως ένα πολύ μεγάλο παιδαγωγικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά την διδακτική μέσα από την εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην οποία δραστηριοποιούμε τουλάχιστον αναφέρομαι. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από αυτό. Οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, στο να μάθουν κυρίως τα τεχνικά και να αποκτήσουν δεξιότητες γύρω από το τεχνικό μέρος της χρήσης των μέσων και των εργαλείων που παρέχονται. Οφείλουμε πολλά συγχαρητήρια και τα εύσημα στους φορείς, το ΠΕΚΕΣ, που διοργάνωσαν ημερίδες και webinars με σκοπό να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς τόσο για το τεχνικό μέρος όσο και για την παιδαγωγική προσέγγιση. Νομίζω όμως ότι θεσμικά δεν έχει καθιερωθεί κάτι τέτοιο ακόμη. Χρειάζεται με κεφαλαία γράμματα μία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γύρω από την χρήση της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και, επαναλαμβάνω, κυρίως στο παιδαγωγικό μέρος. Αυτό ήθελα να πω. Συγχαρητήρια για την ημερίδα σας. Μιχάλη. Ποιος? Εγώ, Ιωάννα, είμαι. Να ναι. Τονίσουμε κάτι εδώ. Χρειάζονται σίγουρα όλα αυτά. Χρειάζεται και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει δεν είναι για εξαποστάσεως και τηλεκπαίδευση. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η εκπαίδευση. Ζητάμε τους ανθρώπους να εκπαιδευτούν σε κάτι. Εντάξει, να εκπαιδευτούν. Το ζήτημα είναι και τι διδάσκει στο περιεχόμενο. Ναι. Αυτό νομίζω πρέπει να το δούμε. Μας απασχολήσει πάρα πολύ. Περίπου αυτό εννοούσα. Ναι. Πάντως να το ξέρετε όλοι σας, αυτό που καταγράφουμε, και μάλιστα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, Ιωάννα, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πλέον σχεδιάζουν. Βλέπουμε δηλαδή, λένε ότι αυτό που υπάρχει εκεί δεν μπορώ να το διδάξω. Μπήκα λοιπόν σε διαδικασία, κύριε συντονιστή, και έκανα αυτό, αυτό και αυτό. Πήρα αυτό, τροποποίησα εκεί, έκανα... Ναι, σίγουρα. Αυτά δεν τα καταγράφαμε νωρίτερα. Ναι, πρέπει, αλλά δεν μπορούμε να τους αφήσουμε μόνους τους να το κάνουν αυτό. Αυτό λέω. Αυτό είναι υπερβολική απέτηση, να το να τους αφήσουμε μόνους τους να το κάνουν αυτό. Βέβαια. Κρατούμε λοιπόν την εκτουσίνεγγυς, αλλά όσο θα υπάρχει αυτό, θα γίνονται προσπάθειες. Και επίσης, κάτι θετικό το οποίο επίσης δεν ανέφερα. Υπάρχουν πιέσεις, ξέρετε πλέον, των εκπαιδευτικών προς τους διευθυντές τους, Να δημιουργηθούν σε όλες τις αίθουσες, να υπάρχουν βιντεοπροτζέκτορες, να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Και ακούμε τώρα από εκπαιδευτικούς να λένε ξεκινώ το μάθημά μου χρησιμοποιώντας ένα δίλεπτο ή τρίλεπτο βίντεο. Συζητώ με τα παιδιά αυτό. Κωδικοποιώ την πληροφορία δημιουργώντας έναν ενοιολογικό χάρτη, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, και με αυτόν τον τρόπο βοηθώ τα παιδιά που έχουν χαρακτηριστεί ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες και δεν μπορούν να κωδικοποιήσουν την πληροφορία όπως πρέπει, και βοηθώ και τα υπόλοιπα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν μαθαίνω. Εδώ πέρα, τουλάχιστον στα σχολεία δικής μου ευθύνης, υπάρχουν περισσότερα από 10 σχολεία που σε όλες τις αίθουσες υπάρχει βιντεοπροτζέκτορας, σε όλες τις αίθουσες υπάρχει υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και μαθαίνουμε ότι υπάρχει πίεση και και στα υπόλοιπα σχολεία να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο λέμε ότι είναι στην θετική κατεύθυνση, γιατί χρησιμοποιείται ο υπολογιστής σε συνθήκες εκτουσίνεγγυς διδασκαλίας για να προαχθεί, να εμπλουτιστεί η διδασκαλία και να προαχθεί γενικά η διδακτική πράξη.
Εκεί πέρα λοιπόν θα πάμε και θα δουλέψουμε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε επιμορφωτικά για να δούμε τι γίνεται. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Εμείς νομίζω κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής συζήτησης. Το ότι σας ευχαριστούμε συνεχώς, μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά δεν είναι. Το να οργανωθεί μια τέτοια διαδικτυακή συζήτηση είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οπότε το γεγονός ότι αφιερώσατε χρόνο σήμερα να βρεθείτε εδώ και όχι μόνο εσείς ως ομιλητές, αλλά και όσοι μας παρακολουθούν, έξω έχει μια υπέροχη μέρα, όμως προτιμήσατε να είστε εδώ και να συζητήσουμε για σύγχρονους προβληματισμούς. Αλήθεια, ευχαριστούμε και εκ μέρους της Επιτροπής και εκ μέρους όλου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Τις επόμενες ημέρες θα ανέβει και στο YouTube η συγκεκριμένη συζήτηση. Ωραία. Προωθήσουμε. Επίσης θα προωθήσουμε και την φόρμα που μας έστειλε ο κύριος Κοτούλας. Θα δώσουμε περιθώριο μιας εβδομάδας για να βγάλουμε μετά αποτελέσματα. Να δώσω το λόγο. Ορίστε. Θα δώσω το μήνυμα του Παύλου, έτσι. Παύλο, στέλνω σε σένα το μήνυμα. Με τα αποτελέσματα εννοώ. Ναι, ναι, στείλτε το στο mail μου. Ή στο δικό μου ή στο Δουσκνού. Πολύ ωραία. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας κάνω μια ερώτηση προς τους ομιλητές. Αν έχετε λάβει το μήνυμά μου, μέσα στις επόμενες μέρες θα ανεβάσουμε στα μέσα ένα δελτίο τύπου για την εκδήλωση, σαν ευχαριστήριο. Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι τρεις σειρές να γράψετε τι είπατε σήμερα, τα πιο σημαντικά. Ωραία. Καλή προσοχή από το Συμβούλιο. Να σας ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου πάρα πολύ. Αύριο έχουμε διαδικτυακή εκδήλωση, ημερίδα για τον πολιτισμό εν μέσω πανδημίας. Για ποιο πράγμα, δεν σ' άκουσα. Για τον πολιτισμό εν μέσω πανδημίας. Θα είναι τέσσερις ομιλητές, ο κύριος Σάπκας, αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κύρια Σπανού, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου, ο κύριος Χριστάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας και η κυρία Ιακωβίδου, υπεύθυνη του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης. Αυτά από εμένα. Και πάλι σε... Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.